Φίλες και φίλοι του μπάσκετ, καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Καλές γιορτές να έχουμε. Ήδη τα Χριστούγεννα περάσανε. Πάμε τώρα και κολουταχώς για την Πρωτοχρονιά. Άρα λέμε καλή χρονιά. Lockdown, Σαββατιάτικο σήμερα, με μια προσφορά από την Crossover. Σάββατο βράδυ, 11 παρα 10 ξεκινάμε. Μπράβο. Λοιπόν, άρα σε λίγο η εκπομπή θα γίνει όντως με τα μεσονύκτια. Έχουμε αρκετά πραγματάκια να πούμε. Έχουμε δύο αγώνες τους οποίους θα αναλύσουμε. Έχουμε την αυριανή δεύτερη δόση της ένατης αγωνιστικής, η οποία επίσης θα μας απασχολήσει. Όπως βλέπετε, το πάνελ πλούσιο και έχουμε και απόντες, δικαιολογημένα. Κλήτος Χαρκανιάς μαζί μου. Καλησπέρα, Κλήτο. Καλησπέρα, καλησπέρα και χρόνια πολλά πάλι. Χρόνια πολλά. Πάρης Ελεπίδης με χούντι μπορντό. Καλησπέρα, καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Η μπάλα δεν ψεύδεται. Μήνυμα είναι αυτό. Μήνυμα που περνάς. Και Μάκης Ιωαννίδης, δίπλα στο στολισμένο ξενιάτικο δέντρο και πίσω από ένα έργο τέχνης συλλεκτικής αξίας. Καλησπέρα, Μάκη, χρόνια πολλά. Καλησπέρα. Θέλω να στείλω τα χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ναι, να το αφιερώσω. Μάκη, δεν πειράζει. Να το αφιερώσω στην οικογένειά μου, Μάκη. Καλά, μετά τα υπόλοιπα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με το τελευταίο χρονικά παιχνίδι, εννοείται. Το οποίο βεβαίως και ήδη έχει την αφρόκρεμα, ας το πούμε έτσι, της προσοχής του μπασκετικού κόσμου. Και αυτό γιατί δεν είναι μόνο η ήττα του Άρη από τον Κολοσσό, ο οποίος ήταν καλύτερος σαν ομάδα στο Παλέ. Είναι το γεγονός ότι πασπαλίζεται αυτή η ήττα από διαιτητικά λάθη που έγιναν και τα οποία φυσικά σηκώνουν πάλι μια κουβέντα για τη διαιτησία συνέχεια αυτής των προηγούμενων αγωνιστικών, που εδώ που τα λέμε τις τελευταίες αγωνιστικές, καλός ή κακός, μιλάμε πολύ για τη διαιτησία και δεν πρέπει. Και το λέμε αυτό με αποδέκτες τους διαιτητές, όχι εμάς τους δημοσιογράφους ή τους φιλάθλους. Έτσι, οι διαιτητές πρέπει να κοιτάξουν λίγο ότι δεν κάνουν καλά, γιατί δεν γίνεται σε αρκετούς αγώνες να έχουμε ενστάσεις, να έχουμε παράπονα, να έχουμε προβλήματα και να έχουμε και κακές διαιτησίες, γιατί η σημερινή ήταν μια κακή διαιτησία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε λοιπόν για ένα σχόλιο με αυτό το κομμάτι. Και βεβαίως με αφορμή τα λάθη που έκαναν για μένα ο κύριος Παναγιώτου και η κυρία Τσαρούχα, λιγότερο ο κύριος Παντελίδης στο παιχνίδι του Άρη. Πρώτα θα πάω στον Κλήτο να μας πει την άποψή του. Εκεί όπου Κλήτο, νομίζω ότι ο Κολοσσός είχε ένα προβάδισμα να κερδίσει, φαινόταν καλύτερο σαν ομάδα, αλλά άσε τον Άρη να παίξει, ρε φίλε, μέχρι τέλος να παλέψει. Έτσι. Δηλαδή το φάουλ του Τσάλμερς και το αντιαθλητικό μετά και πιο μετά μια ακόμη φάση καθάρισαν το παιχνίδι. Έχει ενδιαφέρον το ότι έγιναν όλα αυτά όταν το μείον 12 έγινε μείον 6. Mm. Αν πάρουμε να ξεκινήσουμε από αυτό, από τις φάσεις, ας ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί ο κόσμος περισσότερο αυτό συζητά τώρα, που είναι ενθερμό. Ναι. Ότι αύριο θα συζητάει και άλλα πράγματα. Ναι. Λοιπόν, είναι τρεις φάσεις συνεχόμενες. Το επιθετικό του Chalmers μπορεί να δοθεί. Έτσι, μπορεί να δοθεί γιατί στην κάμερα που φαίνεται από πίσω, απλώνει το χέρι. Όμως... Είναι κάτι που κάνει ο Τσάλμερς σε όλες τις δύσεις. Το κάνει, ναι. Το κάνει τον αγώνα έτσι. Αλλά είναι too much Κλήτο τώρα. Πάει στο καλάθι. Λοιπόν, είναι το πνεύμα, το γράμμα, η στιγμή. Λοιπόν, για μένα ήταν υπερβολικό το σφύριγμα. Έγινε η κίνηση, έγινε. Μπορεί να δοθεί. Αλλά θα μπορούσε να δοθεί σε μια άλλη φάση που το παιχνίδι δεν θα άκυγε τόσο πολύ. Ο αμυνόμενος δεν ήταν σε ισορροπία. Οπότε... Ναι, κινούνταν, ναι, φυσικά κινούνταν. Δεν συζητάμε τώρα. Απλώς θα μπορούσε αυτό το επιθετικό, ένα τέτοιο επιθετικό να δοθεί σε μια άλλη φάση, σε μια άσχετη στιγμή του παιχνιδιού και κανένας δεν θα φώναζε. Εδώ κάνει εντύπωση η λογική των διαιτητών που με τον Άρη να έχει πάει από το μείον 12 στο μείον 6 και να μπαίνει ξανά στο παιχνίδι να το κερδίσει πλέον. Όχι να το διεκδικήσει, να παίρνει ο κέρδη, να έχει το momentum. Ναι, ναι. Δίνουν αυτό το σφύριγμα και δεν είναι μόνο αυτό, ήταν και πέμπτο, μου φαίνεται, φάουλ του Τσάλμου. Ουσιαστικά καθορίζουν εξέλιξη αποβάλλοντα τον καλύτερο παίχτη του Άρη. Αυτόν που ουσιαστικά το μοναδικό που κρατούσε την ομάδα στο παρκέ, στο παιχνίδι. Για τα άλλα, είμαι κάθετος, δεν υπάρχει τώρα διαθλητικό του... Τώρα πέφτει ο ένας πάνω στον άλλο και το δίνει διαθλητικό. Του Κουζέλογλου είναι του μάστορ αυτή... Το μοναδικό που κρατούσε την ομάδα στο παρκέ. Ακούω το πρόβλημα, αλλά δεν πήγα, συνεχίζω. Ειδικά μετά το επιθετικό του Τσάλμερ, μείνε λίγο cool, χαλάρωσε.
θα μίλωσε τη λογική σου σαν διαιτητής και τουλάχιστον ισορρόπησε όταν δεν σου δίνουν και το δικαίωμα, έτσι. Δηλαδή, δεν έδωσε δικαίωμα ο Κουζέλογλου, δεν τον έσβοξε βία να το πει. Ήταν πάνω στη φάση, τις μπροξήματα υπάρχουν συνέχεια. Τώρα, για την άλλη, την τεχνική ποινή που σήκωσε τα χέρια και διαμαρτυρήθηκε, δεν ξέρω, μπορεί να είπε κάτι. Εντάξει. Αν πούμε από την κίνηση μόνο και ναι, πάλι ήταν υπερβολικό. Δίνεται, αλλά φαίνεται ότι θες δεν να... Δεν θυμάμαι αν υπάρχει κανονισμός που να τιμωρεί τον μπέκ που διαμαρτύρεται με κινήσεις, έτσι. Και εξαρτάται και τις κινήσεις. Υπάρχει, έτσι. Οτιδήποτε, ναι. Έτσι. Αλλά και πάλι μπορεί να είπε κάτι. Έτσι, τι δεν δίνεται μη τελίτσες. Ήθελε να το δώσει τώρα, φαινόταν. Ήθελε να το δώσει τώρα, εντάξει. Φάνηκε ότι ήθελε να τον καθαρίσει και τον Κουζέλογλου. Δηλαδή, ουσιαστικά εκτέθηκαν οι διαιτητές σε φάσεις που ένας άσχετος δεν θα είχε εκτεθεί. Αυτό έχω να πω. Το μάτσο όταν έγινε το επιθετικό φάουλ, να πάω και στον Πάρη. Πάρη όταν έγινε ήταν 9 πόντους. Ή 8. Νομίζω ήταν 8. Ωραία. Και πάει με καλάθι και φάουλ, πάει 5. Έτσι. Σωστά. Ωραία. Άρα... Και πήγε ο Κολοσσός και νομίζω πήγε 10 ξανά μετά. Μετά πήγε 10 γιατί έβαλε καλάθι ο Γκόινς, νομίζω πάλι, ο οποίος έκανε απίστευτη εμφάνιση. Τέλος πάντων, Πάρη, δική σου άποψη ποια είναι? Καταρχήν είναι πολύ άσχημο για ένα ακόμα βράδυ Σαββάτ να συζητάμε για διαιτησία σε ένα παιχνίδι το οποίο ξαφνικά γίνανε πρωταγωνιστές ενώ δεν έπρεπε να είναι. Και όπως κυλούσε το παιχνίδι, ο Κολοσσός έδειχνε πως ελέγχει το παιχνίδι. Ο Άρης κυνηγούσε σχεδόν από το ξεκίνημα και προσπαθούσε να βρει έναν τρόπο να ισοφαρίσει, να προηγηθεί και να πετύχει να κρατήσει μετά το προβάδισμα όπως έκανε με τον Ηρακλή και τον Προμηθέα. Ναι. Τώρα, εντάξει. Ναι, έλα πάρει συγγνώμη. Ναι, ναι. Πολύ δύσκολη φάση της Σαρούχα. Με γυμνό μάτι δεν πίστευα στα μάτια μου όταν έδωσε το επιθετικό. Όταν είδα το replay, το πρώτο, επίσης είναι πολύ δύσκολη φάση. Ωραία. Στο δεύτερο replay ενδεχομένως είναι αυτό που λέει και ο Κλήτος. Okay, η Τσαρούχα είναι μια διαιτητής η οποία σφυρίζει στο ανώτερο επίπεδο τη στιγμή αυτή, στη EuroLeague. Θα πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν νομίζω ότι είχε να κερδίσει να χάσει κάτι από αυτό το σφύριγμα. Και ήταν και μπροστά στη φάση. Δηλαδή, δεν είναι από την άλλη πλευρά, να είναι στην άλλη γωνία, να είναι ο λάθος διαιτητής που λέμε πολλές φορές που πήρε το σφύριγμα. Είναι ακριβώς δεξιά του Τσάλμερς, όπως κάνει ο Τσάλμερς το δεξί layup ή το δεξί μπάσιμο. Μπροστά της, δηλαδή, με λίγα λόγια. Ναι, και θεωρώ ότι στη συνέχεια θα έπρεπε οι διαιτητές. Αν αυτό το σφύριγμα, γιατί βρέθηκε στο επίκεντρο η Τσαρούχα για τα επόμενα δευτερόλεπτα ή λεπτά για όσο βρίσκονται στην κερκίδα, όπως το είδα εγώ το παιχνίδι από τηλεόραση, θα έπρεπε ίσως να ήταν λίγο πιο έξυπνοι στο να ισορροπήσουν το παιχνίδι. Δηλαδή, το ότι δώσαν τόσο γρήγορα το αντιαθλητικό και η τεχνική ποινή είναι αυτό που είχα πει πριν από 2 εβδομάδες περίπου. Ότι ο Άρης δεν τη χάνει ή οι παίχτες του δεν τη χάνουν το σεβασμό που θα έπρεπε να τη χάνουν φορώντας αυτή τη φανέλα από τους διαιτητές πλέον. Αυτό έχω να πω εγώ. Ναι. Έτσι, ένα παιχνίδι που για μένα ο Κολοσσός έδειχνε είτε με την ευστοχία του τα τρίποντα, είτε γιατί έχει μάθει να πηγαίνει τα παιχνίδια στο τέλος. Τη φορά αυτή έμαθε πώς να τα χάνει και πλέον έμαθε πώς μπορεί και να το κερδίσει. Το κέρδισε αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα. Ο Άρης για μένα, όσο σκληρό και αν είναι αυτό που θα πω, έχω την αίσθηση πως με πολύ μικρή παρένθεση στη νίκη του στη Λάρισα, έχει μείνει στις δάφνες των 2 νικών στο Αλεξάνδριο κόντρα στον Ηρακλή και τον Προμηθέα, χωρίς να στέκομαι σε δικαιολογία της απουσίας του Μιλόσεβιτς και του Ντραγκίζεβιτς. Είναι σημαντικές οι απουσίες αυτές, αλλά απουσία έχει και ο Κολοσσός, δεν έπαιζε ο Άντριτς, ας πούμε. Ακριβώς. Λοιπόν. Άρα και ο Κολοσσός έπαιζε με 4 ξένους, λες. Και έπαιζε και χωρίς τον αυτόν που έδιωξε, δεν πήρε αντικαταστάτη. Έτσι. Λοιπόν, για πάμε και στο Μάκη να μας πει την άποψή του. Να πω βέβαια πριν ξεκινήσει ο Μάκης ότι ο Αντώνης ο Γκάτζιος θα είναι σε λίγο μαζί μας. Είναι ακόμη στο παλέ. Έκανε το ρεπορτάζ. Έχουμε βάλει τον αγώνα και τις δηλώσεις του Σάβα Καμπερίδη, ο οποίος λέει ότι οι παίκτες μου επηρεάστηκαν. Χάσαμε τον καλύτερό μας παίκτη από το φάουλ αυτό στον Τσάλμερς. Αργότερα δηλαδή ο Αντώνης θα είναι σε θέση να είναι στην παρέα μας, θέλω να πιστεύω, και να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ. Και από το All About Άρης ενημερωνόμαστε
και για το ξέσπασμα του Λευτέρη Αρβανίτη κατά του Γιώργου Τανατζή, ο οποίος είναι παρατηρητής διαιτησίας και φυσικά αυτός ήταν που συγκέντρωσε την οργή των αριανών παραγόντων και φιλάθλων που ήταν εκεί. Οπότε ό,τι υπάρχει θα μας το μεταφέρει ο Αντώνης σε λίγο, το λέω για να μην απορούν οι φίλοι ότι απουσιάζει ο Αντώνης. Πάμε Μάκη, εσύ τι είδες? Μπορώ να μιλήσω τώρα? Το Just the Two of Us. Λοιπόν, καταρχήν, και εγώ θεωρώ ότι δεν ήταν επιθετικό το φάουλ. Ναι. Αν μη τι άλλο, την αφήνει στη ροή του αγώνα να πάει εκεί που πήγαινε. Να δεις πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι. Πέμπτο φάουλ ο Τσάμπλερς. Καθαρίζει στη φάση. Τρεις πόντι μείον για τον Άρη. Στην επόμενη βγαίνει ο Κουζένογλου με αντιαθλητικό φάουλ και μια τεχνική ποινή που μπορούσε νωρίτερα να δώσει μια τεχνική ποινή σε έναν παίκτη του Άρη στο Λίγκ. Πολλά μπορούσε τώρα, εντάξει. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, σε ένα μάτς που δεν ήταν καλύτερο ο Άρης, θα μπορούσε τουλάχιστον να διεκδικήσει. Ερώτηση. Γιατί δεν πήγε στο βίντεο να δει τη φάση? Δεν πηγαίνει για φάουλ στο βίντεο. Είναι το πρωτόκολλο? Ναι, είναι ο κανονισμό. Τότε το σφίριξε με πολύ μεγάλη ευκολία. Και με πολύ μεγάλη σιγουριά, Μάκη, όμως. Αυτό εννοώ, ναι. Με πολύ μεγάλη και ευκολία, όπως λες εσύ, αλλά και σιγουριά, γιατί ήταν μπροστά στη φάση. Ναι. Το πίστευε αυτό που σφίριξε η Τσαρούχα, δηλαδή. Το σφίριξε άμεσα κάτι το οποίο με κάνει εντύπωση. Δηλαδή, σε μια τέτοια φάση, λίγο το θες να το φιλτράρεις στο μυαλό σου. Πώς, εντάξει, το παιδιά, είναι και μπροστά της, έτσι. Τώρα, αυτή αν είναι άρα το... πήρε, άρα παίρνει πάνω της στη φάση. Εννοείται. Μα είναι η πρώτη διαιτησία. Την πήρε, έτσι, άρα. Την πήρε τη φάση πάνω. Οκ, ας υπομειστεί και τις ευθύνες της. Θα μου πεις τώρα και δεν θα σκεφτεί το επόμενο παιχνίδι. Πώς θα υπομειστεί τις ευθύνες, τι εννοεί? Ενώ ρε παιδί μου να τιμωρηθεί από τα αρμόδια όργανα κτλ. Οκ, δεν θα παίξει το παιχνίδι. Ο Άρης έκασε ένα παιχνίδι το οποίο μπορεί να το βρει μπροστά του στο επόμενο διάστημα. Ειδικά αυτήν την κυρία Τσαρούχα και να τιμωρηθεί δεν την ενδιαφέρει. Παίζει και όλοι. Δεν ενδιαφέρει. Να ενδιαφέρει αυτού που παίζουν μόνο εδώ. Τον Καρακατσούνη, ας πούμε, που είναι τέσσερις αγωνιστικές έξω. Ναι. Κύριε Τσαρούχα, δεν την αποστολή σου πολύ. Ναι, έχασε τέσσερα εξακοσάρικα. Επίσης, κάτι άλλο, Κώστα. Ασχολούμαστε πολύ με διαιτησία, γιατί το 30% των αγώνων μέχρι στιγμή στον Εσάγη κρίθηκε με διαφορά 2-3 πόντων. Και αυτό πάντα... Άρα λες ότι ένα σφύριγμα παίζει ρόλο πάντα. 100%. Σωστά. Δηλαδή, δες πόσα παιχνίδια κρυθήκανε στον πόντο, σε 2 πόντους, σε 3 πόντους. Πάρα πολλά παιχνίδια. Άρα, ο χαμένος πάντα θα έχει παράπονα πολλές φορές. Επαναλαμβάνω ότι για μένα ο Άρης, τουλάχιστον για τις τελευταίες φάσεις, έχει δίκιο. Τουλάχιστον για τις τελευταίες φάσεις, αυτές που κρίνουν και τον αγώνα κατά μεγάλο ποσοστό. Αλλά από την άλλη, ο Άρης, νομίζω αυτό που είπε ο Πάρης, έμεινε σε αυτά τα 2 παιχνίδια, με Ηρακλή και Προμηθέα. Πρέπει λίγο να διορθώσει κάποια πράγματα. Δεν ξέρω πώς. Και νίκησε και στη Λάρισα, παιδιά. 3 νίκες έχει ο Άρης. Ναι, έχεις δίκιο, Κώστα, ότι έχει 3 νίκες ο Άρης, αλλά αν δεν υπήρχε η ομιλία του Καμπερίδη πριν από το παιχνίδι, αυτά που είπε συγκεκριμένα στους παίκτες, δεν θα ήταν και αυτή η εμφάνιση μέσα στο παρκέ, στο κλειστό της Νεάπολης. Ναι. Πιστεύω ότι έπαιξε καταλυτικό ρόλο η ομιλία του Καμπερίδη σε εκείνο το παιχνίδι. Ο φίλος μου, ο πληροφοριοδότης από το ΟΑΚΑ, απέναντι από το ΟΑΚΑ, εκεί πάρει Μαρούσιν, εκεί πώς λέγεται εκεί, Μαρούσι? Ναι, το Μαρούσιν. Η περιοχή. Ο φίλος μου πληροφοριοδότης από το Μαρούσι λοιπόν μου λέει ότι λίγο πριν το 5ο φάουλ του Τσάλμερς το ακυρώνουν ένα ακόμη καθαρό φάουλ, γκολ φάουλ, και το δίνει ο Παντελίδης χαμηλά και την μπάλα απ' έξω. Λέει ότι στο replay φάνηκε ξεκάθαρα και τονίζει ότι η διαιτησία αυτή είναι πολύ υποπτή με λογική ισοφάρισης ό,τι έγινε την περασμένη εβδομάδα στη Ρόδο. Δεν ξέρω, δεν υιοθετώ. Και άμα μπαίνουμε σε μια τέτοια λογική, ρε Σικώστα, ότι να διορθώσουμε μια διαιτησία κακή ή με μια άλλη. Άρα πας σε 2 κακές διαιτησίες. Άρα δημιουργείς πρόβλημα στο προϊόν σου. Εννοείται. Μα το έχουμε πει ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Και ότι πρέπει και οι ομάδες να αντιδράσουν και να το δουν διαφορετικά. Του χρόνου που θα υποτίθεται ότι θα έχει λόγο και ο Εσάκη στη διαιτησία, που δεν νομίζω ότι θα γίνει, αλλά τέλος πάντων, να δούμε μήπως τα πράγματα πάνε καλύτερα. Λοιπόν, να διαβάσω ορισμένα μηνύματα. Γιατί έχω πάρα πολλά και ζητώ συγγνώμη από τους φίλους που αν ξεχάσω κανένα. Καλησπέρα παιδιά, χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Κακός λέει ο Άρης, λέει, αλλά απλήρωτοι παίκτες, λέει, λάθη από τον πάγκο, αλλά φτάνει, λέει, με την κυρία, λέει, φτάνει. Καλησπέρα παιδιά, πολύ κακή διαιτησία, κακός ο Καμπερίδης, λέει, να τα λέμε και αυτά. Χρόνια πολλά παιδιά, σας ευχαριστούμε, μας κρατάτε συντροφιά. Χρόνια πολλά και στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Δράμα. Γεια σας Παναγιώτη.
Εύχομαι κάποια στιγμή να ασχοληθείς και με εμάς, ενώ να παίξουν οι ομάδες μας Ευρωλίγκα και πάλι. Η μπάλα δεν ψεύδεται, λέει μόνο η γκρι. Το λέει ο Δημήτρης αυτό με αφορμή το μπλουζάκι του Πάρη. Χρόνια πολλά σε όλους, η ομάδα πολύ κακή σήμερα, αλλά πρωταγωνιστές για ακόμη μια φορά οι διαιτητές, λέει ο Βασίλης. Ο Νίκος λέει αυτό που έκανα με τον ΠΑΟΚ το πήραν πίσω σήμερα. Κακός ο Άρης, αλλά η διαιτησία διαμόρφωσε το αποτέλεσμα. Κακόβουλη διαιτησία, λέει ο φίλος μου ο Νότης, ο οποίος γράφει ένα μακρινάρι και λέει ο κύριος Γκάτζος, λέει και εσύ Κώστα, λέει, με θεωρούσατε λέει, υπερβολικό από το καλοκαίρι, τα γράφω, καταραμένη φτώχεια, πάλι θα σερνόμαστε και τα λοιπά. Εντάξει, πολλοίς κόσμος λέει για τη διαιτησία, νομίζω ότι είδαμε όλοι. Βεβαίως πάρει αυτό που λέγαμε και πριν βγούμε στον αέρα και κλείτο και μάκι. Εννοείται ότι η διαιτησία έπαιξε ρόλο, αλλά δεν θα πρέπει να κρυφτούν και τα προβλήματα, έτσι. Και αυτό ισχύει και σε άλλες ομάδες που έχασαν με διαιτησία και είχαν παράπονα και. Εννοείται όμως ότι θα πρέπει να δούμε και τα ζητήματα που υπάρχουν. Πάρη, για πες μας εσύ τη γνώμη σου. Δεν στεκόμαστε καταρχήν στους απόντες. Έτσι, δηλαδή ο Ντραγκίσεβιτς και ο Μιλόσεβιτς ήταν απόντες, τους αφήνουμε εκτός. Ναι. Okay. Ο Τσάλμερς ευτυχώς που δεν αλλάχτηκε. Το είχαμε πει αυτό. Δείχνει σιγά σιγά να βρίσκει τα πατήματά του. Αυτός που μένει όαση ίσως στο παιχνίδι της Λάρισας είναι ο Σούλερ. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει μέχρι και έρμπολ ή να έχει τέτοια εμφάνιση. Σήμερα ήταν ο καημένος τραγικός. Έτσι. Δηλαδή θα το πω πολύ όμορφα. Δεν ήταν καλός τώρα. Το τραγικός είναι κακή λέξη. Δεν μου αρέσει. Κακός την είπα. Την αποσύρω. Ήτανε κακός. Okay. Θα πω κάτι ακόμα. Δύο παίχτες, δύο Έλληνες. Ο Φλιώνης και ο Σταμάτης. Μακάρι ο Φλιώνης να πάρει στοιχεία από το παιχνίδι του Σταμάτη. Δηλαδή, ας δει πόσο Σταμάτης παίρνει την μπάλα και τη σουτάρει. Δηλαδή, πάλι βρέθηκε μόνος είτε στο ύψος προσωπικής είτε στο τρίποντο και σκέφτεται να σουτάρει και δίνει πάσα. Και ο Σταμάτης ρε πάρει, τα χάνει όμως. Τα χάνει, αλλά σήμερα είδες ότι τουλάχιστον πήρε τις προσπάθειες και τις έβαλε. Και ο Φλιώνης okay. Τις πήρε και δεν τις έβαλε. Ο Κουζέλογλου, για ένα ακόμη παιχνίδι, αποδεικνύει εμπράκτως ότι είναι η αποκάλυψη του φετινού Άρη στην επίθεση. Εξαιρετικός. Κάθαρα το λέω αυτό. Μαχητικός ο Σλαφτσάκη. Έτσι. Ο Ντεκόζη με τα πάνω και τα κάτω του. Κυρίως επιθετικά καλός, αλλά κατά διαστήματα στη διάρκεια του παιχνιδιού και πολύ περισσότερο όταν η διαφορά ανοίγει. Δεν αισθάνεται πλέον τόσο άγχος πάνω του. Ναι. Οπότε τα σούτ είναι καλύτερα. Και ο Λίτλ με μετριότητα. Έβαλε κάτι σουτάκι ο Λίτλ. Εντάξει, έτσι είναι το στυλ του. Αυτό είναι, δεν περιμένεις κάτι άλλο. Θέλω να πω δύο στοιχεία για τα οποία θα πρέπει να σταθούμε. Είπαμε για τις απουσίες. Είναι σημαντική η απουσία, πάρη, και του Ντραγκίσεβιτς και του Μιλόσεβιτς. Okay. Γιατί ο Άρης δεν έχει να βάλει την μπάλα μέσα στο καλάθι. Δεν πάτησε δηλαδή τη ρακέτα. Με αποτέλεσμα να κάνει γύρω-γύρω όλοι να σουτάρει τρίποντα. Και αυτό, από ό,τι μου λένε εδώ, 36 τρίποντα έκανε και 22 δίποντα. 22 ή 39-24, κάτι τέτοιο νομίζω. 36-22. Okay. Παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό που λείπουν οι δύο παίκτες. Πάρα πολύ σημαντικό. Ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο είχε 3 στα 7 δίποντα. Έτσι. 3 στα 7 δίποντα και 10 στα 23 τρίποντα. Σε όλο το δεύτερο ημίχρονο. Ωραία. 3 στα 7 δίποντα στο δεύτερο ημίχρονο. Okay. Να συζητάμε. Και ο Κολοσσός είχε 11 στα 17, έβαλε την μπάλα μέσα. Δεν έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή παίχτη που να βάζει την μπάλα μέσα. Γι' αυτό έπαιξε και ο Κολοσσός αυτή τη ζώνη 2-3 σε μεγάλο μέρος του παιχνιδιού. Άφησε τον Άρη να σουτάρει. Όπως και ο Άρης, έδωσε πολλά σου στον Ξανθόπουλο. Πού ήταν ο Ζάρας? Δεν υπήρχε Ζάρας μέσα στο μάτς. Ακόμα και η άμυνα πάνω στον Καντέρ ήταν πολύ καλή. Ο Καντέρ τις προηγούμενες εβδομάδες, στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, ήταν ο Λάζιο και σήμερα ήταν ένας πεκτάκος αναπληρωματικού. Βέβαια, βγήκε ο Γκόινς. Ο Γκόινς έγινε Άντωνι Ντέιβις, ο Γκόινς. Ναι, έκανε τρομερό παιχνίδι. Δεν ξέρω αν ρώτησε κανείς συνάδελφο τον Σάββα, τον Καμπερίδη, αν είχε κάποιο πλάνο επάνω του ή κάποια στιγμή προσπαθούσα να δω αν επέστρεψε στο παρκέ ο Χαριτόπουλος. Δεν τον είδα να επιστρέψει στο παρκέ. Δεν ξέρω γιατί. Χτύπησε, τι έκανε. Σωστό αυτό. Δεν θα μπορούσε να κυνηγήσει λιγάκι τον Coins ή να παίξει λίγο μέσα. Δηλαδή, του έλειπε το Άρη το inside game. Ίσως θα μπορούσε να το δοκιμάσει. Εγώ λέω ότι δεν θα το έκανε. Αλλά να δοκιμάσει τον Χαριτόπουλο. Να τον έβαζε μέσα. Εννοώ στο 5, έτσι. Αυτά που λέει ο Κλήτος. Και συγγνώμη που τον διακόπτω, έτσι άκουσα. Αλλά θα πω το εξής. Είδα ο Κλήτος καθόλου να παίζει άμυνα ο Άρης της προκοπής σήμερα? Είδα συντονισμένη άμυνα στον Καντέρ. Είδα τους
τους γκάρ του Άρη, όσους ανέλαβαν το Ζάρα, να τον έχουν εξουθενώσει, έτσι μέχρι και... εκεί. Αυτούς τους δύο που υποτίθεται ότι ήταν οι πιο βασικοί. Τώρα δεν μπορούν όλους να τους πιάσουν. Δεν γίνεται, γιατί είναι αργός ο Άρης. Περιφερειακά είναι αργός ο Άρης. Πρέπει να παίζει μέσα και ο Σταμάτης και ο Φλιώνης. Okay. Και, και ο Φλιώνης πλέον, να τελειώσω λίγο, και ο Φλιώνης πλέον έχω την αίσθηση εγώ ότι έχει βαρεθεί να παίζει σε εισαγωγικά το ρόλο του εξωτερευτή. Το έχει βαρεθεί. Και αυτό φαίνεται και στις προσπάθειες στην επίθεση. Είναι σκοτωμένες, είναι ανθρώπους που δεν του αρέσει αυτό που κάνει. Μπράβο. Μπράβο. Λοιπόν, Μάκη, εσύ τι λες? Εγώ δεν την ό,τι είπα, δεν συμφωνώ. Απλά το θέμα είναι τι γίνεται από εδώ και πέρα τώρα με τον Άρη. Από εδώ και πέρα, Χρήσανθε, τι γίνεται στον Άρη από εκεί και πέρα? Γιατί ο Χρήσανθος τι είναι, δείξη του Άρη, είναι? Όχι, παράδειγμα, ατάκαν αυτό. Τι γίνεται από εδώ και πέρα, Μάκη? Θα πέσει ένας ή κανένας και όλα καλά. Ο Άρης έχει άλλο στόχο, είπαμε, να πληρώσει. Εντάξει, οκ, ρε παιδί μου, αλλά πρέπει τουλάχιστον η ομάδα να δείχνει και ένα πρόσωπο αγωνιστικό. Τώρα... τόσο μπορεί, λέω εγώ. Τόσο μπορεί. Το τόσο μπορεί, εντάξει, κάτω από κάποιες συνθήκες το δέχομαι. Αλλά πρέπει... πώς το πω, ρε παιδί μου, να πηγαίνει στο 100%. Δεν γίνεται στο φινάλε θα σου πούνε, στο φινάλε θα σου πούνε και σήμερα που δεν έπαιξα και χωρίς δύο βασικούς, ναι, με έσταξε και η διαιτησία και δεν με αφήσανε να το παλέψω μέχρι τέλους. Μπορεί να γινόταν κανένα θαύμα. Και ό,τι νίκες τις έκανε, τις έκανε με τα δύο παιδιά του Ιουγκοσλαβία, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Εντάξει, Κλήτο, όταν βγήκανε τότε αυτοί, λέγαμε. Ναι, θέλω να πω. Αλλά ήταν μέσα, ναι. Υπολόγιζε δηλαδή να παίξει τρεις φορές το δεκάλεπτο, να παίξεις μέσα στο καλάθι, να πάρει δύο μπάλες στον Τραϊκή Σεφ. Να σπάσει λίγο αυτό το 36 τρίποντα. Σήμερα δεν το είχε φτάσει. Να κουμπίσει την μπάλα μέσα, σωστά. Και αυτό, αυτό. Ναι, αλλά δεν προσπάθησε ούτε να την πάει την μπάλα μέσα. Ψάχνανε μόνο το πάρει. Ορίστε. Σε ποιον? Σε οποιονδήποτε, ας κάνουν κάτι. Όλο το τρίποντο ψάχνουν όλοι. Πέντε απ' έξω παίζανε. Έξω από τη γραμμή του τρίποντου. Μόνο ο Χαριτόπουλος ακούσε υπό προϋποθέσεις λίγο να παίξει μέσα. Δηλαδή, ο Άρης έχασε τη διαφορά στην αρχή όσο έπαιζε ο Γεωργάκης. Λυπάμαι μόλις το λέω το παιδί. Έπαιξε υπερβολικά ο Γεωργάκης σε σερή λεπτά και σε εκείνο το διάστημα ο Κολοσσός πήρε διαφορά. Δεν μπορούσε το παιδί. Δεν είδα μετά να παίζει πέντε ο Χαριτόπουλος. Έστω να δοκιμαστεί για δύο λεπτά. Δεν υπάρχει άλλος, παιδιά, δεν υπάρχει. Με άλλον δεν μπορεί να... ο Κουζέλογλου δεν μπορεί να παίξει πέντε μέσα. Δεν γίνεται. Εννοώ να παίξει πέντε συνεχόμενα, έτσι. Όχι να πάει δύο μπάλες και μετά έξω. Τα άλλα νέα της ημέρας. Ακόμη δεν φτάσαμε στα άλλα νέα. Έχουμε πολλά να πούμε για το μάτς αυτό. Να πούμε ότι περιμένουμε και τον Αντώνη να μπει να μας βοηθήσει λίγο με το ρεπορτάζ. Η ΚΑΕ Άρισα ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram. Βλέπω τώρα που έχει φωτογραφία τους τρεις διαιτητές και το σκορ. Σαφή αιχμή δηλαδή για την διαιτησία. Και βέβαια να πούμε ότι έχουμε πάρα πολλά... Υπάρχει και ανακοίνωση της ΚΑΕ, Κώστα, εδώ και μερικά δευτερόλεπτα. Υπάρχει? Υπάρχει ανακοίνωση, μόλις μου ήρθε ενημέρωση στο ΣΕΤ της ΚΑΕ. Να, γι' αυτό. Γι' αυτό πρέπει να τα κάνουμε όλα μαζί. Λοιπόν, επίσης να πούμε... επίσης να πούμε ότι ο ξάδερφος του Σούλερ μου στέλνει μήνυμα πάρει και μου λέει, ότι ο Σούλερ φορτώθηκε γρήγορα με δύο φάουλ από την κυρία Τσαρούχα στο ξεκίνημα του αγώνα και βγήκε εκτός μετά. Εντάξει, το οποίο έγινε και στο Λάδρυ. Τι θα γίνει, δηλαδή, τα πέντε αποβάλεσε. Είδαμε πως έπαιζε ο Τσάλμερς και με τέσσερα. Δηλαδή, φαντάζομαι ο Τσάλμερς δεν είχε καν στο μυαλό του ότι είχε τέσσερα στη φάση που χρεώθηκε το πέμπτο. Αν το πάρουμε. Ναι, είναι πολύ έπειρος για να επηρεαστεί, παιδιά. Είναι πολύ έπειρος. Λοιπόν, η ανακοίνωση της ΚΑΕ Άρης, θα την ανεβάσουμε και στο Basket Plus τώρα, λέει: απόψε γίναμε μάρτυρες από τις πιο σαγετικές διαιτησίες των τελευταίων ετών με εκτελεστές Τσαρούχα Παναγιώτη Παντελίδη και ηθικό αυτουργό την ΚΕΔΕΟ Παπαδημητρίου Κορομιλά, τα Βουλαρέα, τα Νατζή Μητσόπουλο. Όσα έγιναν την περασμένη εβδομάδα στον αγώνα του Χολαργού Κολοσσού με τον ΠΑΟΚ ήταν προφανώς ένα γραμμάτιο που έπρεπε να εξοφληθεί. Το μπάσκετ δεν είναι ποδόσφαιρο για να σας φαγιάζουμε έναν ύπαρκτο πέναλτι ή ένα αμφισβητούμενο offside. Στο μπάσκετ οι διαιτητές μπορούν να ροκανίσουν μια ομάδα λίγο-λίγο σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, κάτι που έγινε στον απόψινο αγώνα. Όμως ο Άρης, παρότι δεν είχε την επιθυμητή εικόνα σε μεγάλο διάστημα του μάτς, δεν τους έκανε τη χάρη να παραδοθεί ώστε να μην φανούν τα παραπάνω. Η ομάδα μας γύρισε το παιχνίδι μειώνοντας τους 6 πόντους. Και εκεί το διαιτητικό τρίο αναγκάστηκε να εκτεθεί ανεπανόρθωτα στα μάτια όλης της Ελλάδας. Ο τρόπος με τον οποίο καθάρισε
στεγνά τους καλύτερους σήμερα παίκτες της ομάδας μας, τον Κουζέλο και τον Τζάλμερς, λέω εγώ, θα μείνει χαραγμένος για πολύ καιρό στη μνήμη όσο παρακολούθησαν την αναμέτρηση. Κύριοι, σας ενημερώνουμε για τα εξής. Ο Άρης μπορεί να δίνει αγώνα για την επιβίωσή του, όμως δεν θα γίνει βορά στα διαιτητικά παιχνίδια, παιχνιδάκια που βλέπουμε φέτος από αγώνα σε αγώνα. Οι ισορροπίες στη φετινή Basket League είναι πολύ λεπτές και κάθε αποτέλεσμα παίζει το ρόλο του. Δεν θα δεχθούμε να χάνουμε παιχνίδια από εξωαγωνιστικές παρεμβάσεις και εξόφληση άλλων γραμματείων. Είναι λυπηρό, ενώ όλοι επιθυμούμε και ευχόμαστε την ταχύτερη δυνατή επιστροφή του κόσμου στα γήπεδα, να αναρωτιόμαστε τι θα είχε συμβεί και πώς θα τελειώνει ο αγώνας αν σήμερα το Νίκ Γκάλες Χολ ήταν γεμάτο, όπως και το Ιβανόφιο πρόσφατα. Λέω εγώ. Εξυπακούω ότι θα ζητήσουμε από την ΚΕΔΕΟΚ την έκθεση του παρατηρητή, κυρίου Τανατζή, για την προκλητική εναντίον μας διαιτησία που είδε όλη η Ελλάδα στους τηλεοπτικούς δέκτες. Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχηθούμε στη διαιτητική τριάδα χρόνια πολλά, με υγεία πάνω απ' όλα, και μόλις επιστρέψουμε στην κανονικότητα, καλές καλοκαιρινές διακοπές. Στο Νίκ Γκάλες Χολ δεν θέλουμε να τους ξαναδούμε. Μάκη. Ανακοίνωσε copy-paste. Συνηθισμένη ανακοίνωση μια ομάδα που θέλει να πει για διαιτησία. Όχι, εντάξει. Ρε φίλε, συγγνώμη, πάντα όλες οι ανακοινώσεις λένε το ίδιο πράγμα. Κατηγορούμε τη διαιτησία για αυτά τα λάθη και δεν θα ξαναρθείτε ποτέ σε παιχνίδι μας και εμείς δεν θα σας αφήσουμε και στο διατάφτα τι γίνεται. Στο διατάφτα τι γίνεται. Δηλαδή, με την ανακοίνωση αυτή ή με αυτό το ύφος ανακοίνωση μπορείς να κερδίσεις κάτι. Λέω εγώ να μην σφυρίξει. Εντάξει, να μην σφυρίξει κάτι πρέπει να βρεθεί όμως. Δεν ξέρω, γενικά πρέπει να βρεθεί μια λύση γενικότερα για τη διαιτησία. Επαναλαμβάνω ότι ίσως είμαστε και λίγο, όχι υπερβολικοί, λίγο πιο επισταμμένα να κοιτάμε ορισμένα πράγματα όλοι μας, γιατί τα παιχνίδια κρίνονται σε λεπτομέρειες. Αλλά από την άλλη πλευρά, ας μην ξεχνάμε και το επίπεδο φέτος που είμαστε και τις συνθήκες που υπάρχουν και τις δυσκολίες που υπάρχουν. Ναι. Τώρα όλα αυτά, με τα βάλουμε όλες τις παράμετρους μαζί, κάπου μπορούν να πάρουν και κάποια άλλα φιλτρικά διαιτητές. Δεν λέω πως σήμερα η διαιτησία ήταν καλή, σε καμία περίπτωση δεν το λέω αυτό. Και εγώ συμπλήρωσα ότι τουλάχιστον το επιθετικό θεωρώ ότι δεν ήταν 100%, αλλά και το αντιαθλητικό του που δόθηκε στον Κουζένογλου. Αλλά αυτές οι ανακοινώσεις, γενικά εγώ είμαι κατά αυτών των ανακοινώσεων. Δεν έχουν να προσδώσουν κάτι. Είναι περισσότερο για το Θεαθήνε. Άλλα πράγματα πρέπει να γίνουν. Λοιπόν, και επειδή λέει καλά τα λέμε λέει, για τη διαιτησία, σήμερα ήταν, ήμασταν λέει, πολύ κακοί, λέει ο Δημήτρης που είναι φίλος του Άρη. Άλλο ένα αυτό και άλλο ένα να μην σε αφήνω να το διεκδικεί καν. Πού πήγε, Πάρη, πού πήγε. Μακή. Πού πας ρε Μακή. Τι πάθατε, ρε. Λοιπόν, ο ορισμός της ιδιότητας λέει στο Άρης Κολοσσός. Το πρωτάθλημα γίνεται για να έχουν δουλειά, λέει, τα παιδιά του Πιτσίλκα, του Μάνου, του Κορομιλά και λοιπόν. Θα πρέπει να πούμε στο φίλο Κωνσταντίνο ότι όντως η οικογενειοκρατία καλά κρατεί και στη διαιτησία του μπάσκετ και αλλού. Αλλά να μην μπερδεύεται, ο Ηλίας ο Κορομιλάς δεν είναι γιος του Κώστα του Κορομιλά. Είναι συνεπωνυμία, έτσι, για να είμαστε σωστοί. Για το Χαριτόπουλο, λέει ο Κωνσταντίνος, έκανε λέει, 3 επανωτά λάθη λέει, στη δεύτερη περίοδο σε άμυνα και επίθεση και μάλλον λέει, τον εξόργησε λέει, τον Καμπερίδη, γι' αυτό λέει, τον έβγαλε. Πραγματικά οφειλώνει σε κάθε παιχνίδι, λέει, γίνεται λέει, και χειρότερος. Ο Αντώνης λέει, ένας Παναθηναϊκός, 2 Ηρακλειδής και ένας Παοξής αναλύουν πολιτισμένα και ποιοτικά το μάτς του Άρη. Αυτό θα πει δημοσιογραφία. Μάκη, Παναθηναϊκός είσαι. Τώρα το ξέρεις. Και εσύ, ε. Βέβαια. Λοιπόν. Στο μπάσκετ η απάντηση ποια ήταν, το τώρα το ξέρεις. Την άλλη φορά, άκου τώρα, κλείτο. Μάκη, να το πω. Πες το κι αυτό. Την άλλη φορά πάει ένας και του λέει, εσύ ρε Ιωαννίδη, τι έγινε, είσαι, τι ομάδα είσαι. Και ο Μάκης, επειδή όπως κάνει τώρα πλάκα, του λέει Ολυμπιακός ρε. Και μετά κυκλοφορεί η φήμη ότι ο Μάκης είναι Ολυμπιακός. Και λέει, ο Ιωαννίδης είναι γαύρος, μας το είπε κιόλας, μας το είπε. Λοιπόν, και ο Μάκης είναι Ολυμπιακός. Σωστά. Παιδιά, σούταρε τρίποντα, λέει, γιατί όσες ώρες και να πήγε να παίξει μέσα, λέει, δεν συριζόταν τίποτα, λέει ο Δημήτρης. Δεν πήγε, Δημήτρη, και πολλές ώρες. Την προηγούμενη αγωνιστική ο Ηρακλής επίσης έπαιζε μόνο με τρίποντα, λέει, έτσι δεν μπορείς να κερδίζεις. Έχουμε πει ότι το μπάσκετ δυστυχώς όπως έχει γίνει, παραπήγε στο τρίποντο, παραπήγε στην ταχύτητα, παραπάει στην αθλητικότητα. Και πλέον βλέπεις παίκτες, ας πούμε, όπως ο Ντεκόζη, που είναι αθλητικός, ο Ματαράς, αλτικός κτλ. Και κάνει συνέχεια τρίποντα. Εντάξει, ρε παιδιά. Κάνε ένα, κάνε δύο. Πρέπει να κάνεις 8. Παράδειγμα τώρα λέω για τον Ντεκόζη. Λοιπόν. Τώρα, ο Μάκης μίλησε για την επόμενη μέρα και πράγματι είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει.
Και βέβαια, κρίτο να σχολιάσουμε λίγο και τον Κολοσσό και να σχολιάσουμε και λίγο μπασκετικά το παιχνίδι, όπου ο Κολοσσός έδειξε χωρίς δύο δικούς του παίκτες, έτσι, τον έναν τον καλύτερό του, τον Άντριτς, ή από τους καλύτερους, έδειξε ότι είναι πράγματι μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα. Έτσι, δηλαδή, έκανε καταρχήν δύο φορές στο ξεκίνημα των ημιχρόνων, όποιος το πρόσεξε, την ίδια κομπίνα με alley-oop κάρφωμα. Έτσι, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό και δείχνει πόσο μια ομάδα είναι πειθαρχημένη. Δύο φορές στο ξεκίνημα του αγώνα, ένα στο πρώτο και ένα στο τρίτο δεκάλεπτο. Για πάμε, Κλήτο. Αυτό, αν ξεκινήσουμε από αυτό, να πούμε ότι δεν γίνεται εύκολα σε μάτς που καίει εκτός έδρας. Πρέπει να έχεις κάνει δεκάδες επαναλήψεις στις προπονήσεις για να το πετύχεις και πρέπει να έχεις και guts που λένε για να το καταφέρεις και σε ένα τέτοιο μάτς εκτός έδρας. Ο Κολοσσός εκμεταλλεύτηκε τα λίγα αυτά πράγματα πέρα από το ότι είναι πιο δεμένος από τον Άρη, που τον κάνουν ελαφρώς καλύτερη ομάδα. Πια την ταχύτητά του, το ότι έχει άσο, έναν πολύ γλυκό παίκτη, άσο, ασώδιο, μιλάω για τον Άρτης, και δίπλα του, γιατί παίξαν και αρκετή ώρα μαζί, ένα πολύ πυρο παιδί, ο οποίος, ναι, μεν είναι 36, αλλά είναι πιο γλυκός και από το πιο γλυκό παίκτη του Άρη αυτή τη στιγμή. Ο Ξανθόπουλος. Οπότε, για τον Ξανθόπουλο λέω, ναι. Ο οποίος βέβαια δεν απέφυγε τα λάθη, αλλά πέρα από τα λίγα λάθη που έκανε, οδήγησε καλά την ομάδα του. Φαινόταν αυτό στο γήπεδο. Και μόνο που γυρνούσε συνέχεια στον πάγο και έλεγε τον προπονητή, άστο, άστο, οκ. Okay, δηλαδή, ήταν ο προπονητής στο γήπεδο. Ναι. Πάτε έτσι, δύο... ο Βασίλης, ναι. Πάτε έτσι είναι. Οπότε ο Κολοσσός αυτή τη θέση είχε δύο έμπειρους, δύο καλούς παίκτες ταχύς, σε αντίθεση με τον Άρη που... και δύο ταχύς παίκτες από τους οποίους ο ένας ήταν πολύ καλός, είναι καλός επιθετικός. Ο Άρης δεν το έχει αυτό. Ο Άρης είναι πολύ αργός περιφερειακά, σε αντίθεση με εντός ρακέτας, όπου είναι πολύ καλός και φάνηκε με την... είναι γλίγορος, ειδικά όταν λείπει ο Τραγκίσεβης, και φάνηκε αυτό με το πώς έπαιξε η ομάδα των Γκαντέρ. Δεν υπήρχε Γκαντέρ στο μάτς. Έτσι. Ειδικά, και εγώ δεν λέω για τα τελειώματά του που ήταν πολύ άσχημα, για το πώς κινήθηκε γενικά ή στις συνεργασίες που είχε ειδικά με τον Ζάρα. Λοιπόν, έμεινε μόνο άλλος, ο Γκόενς, ο οποίος ξέφυγε, είπα και πριν, δεν ξέρω τι πλάνο υπήρχε με αυτόν, δεν έκανε πολύ κακό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα ο Γκόενς. Αλλά και με τον Μπάουκ ήταν καλό στο προηγούμενο μάτς και τώρα εδώ έβαλε τα αυτά που δεν μπαίνουν. Έβαλε. Λοιπόν, ήταν η ταχύτητα που είχε ο Κολοσσός περιφερειακά, αυτό τον βοήθησε πολύ. Ενώ περίμενε ανάλογη ταχύτητα να έχει και αμυντικά στην περιφέρεια. Δεν την είχε. Ο Άρης, ναι, μεν έκανε 34 τρίποντα, αλλά πολλά από αυτά, η πλειοψηφία από αυτά, ήταν και ελεύθερα. Δηλαδή, γύρισε την μπάλα, όχι γλίγορα, δεν το έκανε με ταχύτητα, αλλά βρήκε κάποιες εξτραπάσεις και πολλά ήταν ελεύθερα σουτ. Δεν μπήκανε. Φυσικά, ειδικά του Φλιώνη, του Σταμάτη, τα σουτ, δεν μπήκανε. Μπήκανε μόνο του Τσάλμερς. Πολλά χαμένα αμυντικά rebound, με την μπάλα να φεύγει και μακριά. Ήταν πλήγμα αυτό. Ο Κολοσσός έκανε κάποια πράγματα καλύτερα από τον Άρη. Όχι, δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Με τον Πάουκ στο δεύτερο μήχρο μου άρεσε πολύ περισσότερο από τη σήμερα. Αλλά δείχνει όμως ότι αν παίζει και ο Άντριτς, έχει και έναν ακόμα ξένα που να βοηθάει, θα είναι πολύ καλύτερα, πολύ πιο ψηλά από τη θέση που είναι τώρα. Είναι δουλεμένη ομάδα, είναι η ομάδα του προπονητή. Παρά τα λάθη που έγιναν, δεν έχει σημασία, είναι ο Κολοσσός, έτσι. Είναι μια δουλεμένη ομάδα, ομάδα του προπονητή. Απλώς ήθελα να πω για μια συζήτηση για τον Άρη, η οποία έχει ξεχαστεί τελείως σε σχέση με αυτό που ρωτάει ο Μάκης η επόμενη μέρα ποια είναι. Παιδιά, η επόμενη μέρα είναι 3 γράμματα. Μπαν. Έχει 8 μπαν ο Άρης. Αν δεν αλλάξει τώρα να βοηθηθεί να κάνει δύο στοιχεία του παζλ του αγωνιστικού, δεν μπορεί. Θα είναι μόνο μέσα από δουλειά, μέσα από την ίδια ομάδα. Δηλαδή θα πρέπει να βελτιωθεί ο Σλαυτσάκης, να βελτιωθεί ο Φιόνης, να βελτιωθεί ο Σταμάτης, οι ξένοι να γίνουν ξαφνικά πιο γλίγοροι. Αυτά είναι δύσκολα πράγματα να γίνουν από το ένα παιχνίδι στο άλλο. Ναι. Είναι τα τρία γράμματα. Τα τρία γράμματα που το μπαν εννοώ, που δεν είναι μπαν, είναι μπανς, είναι 8. Που για μεγάλο διάστημα ο κόσμος τα ξέχασε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα να μην μπορεί να βελτιώσει το ρόστερ της μέσα στη σεζόν. Όλοι το κάνουν. Και ο Κολοσσός μπορεί να το κάνει.
Ναι. Και ο, συγγνώμη, και ο Κολοσσός μπορεί να το κάνει. Έχει ένα μπαν, θα το πληρώσει. Δεν είναι μεγάλο το ποσό. Θα ξεφύγει. Ο Άρης δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι καταδικασμένος εκεί. Να μην μπορεί να βελτιώσει εκ των, έξω την, την ομάδα. Ωραία. Και η συζήτηση για τα μπαν έχει κλείσει εδώ και πολύ καιρό. Γιατί είχε ανοίξει πριν 2 χρόνια, μου φαίνεται, και το μόνο που ακούγαμε, το λέω και σαν φίλαθλος του μπάσκετ, που θέλω να βλέπω μια καλή ομάδα. Ήταν θα διορθωθεί, θα διορθωθεί, θα διορθωθεί, θα τελειώσουμε, θα τα κάνουμε. Δεν έχει γίνει τίποτα, παιδιά, εδώ και 2 χρόνια. Δεν έχει φύγει ένα μπαν. Ένα να φύγει. Να δείξει δηλαδή προς τα έξω κάτι. Λέω ότι είναι δύσκολο φυσικά. Μη συζητάμε, λεφτά είναι. Είπες προηγουμένως ότι ο Κολοσσός είναι δουλεμένη ομάδα. Συμφωνώ κι εγώ και φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Ο Άρης δεν μπορεί να γίνει περισσότερο δουλεμένη ομάδα, να του βγουν κάποια συστήματα μέσα στο παιχνίδι του. Εγώ σου λέω ότι δεν έχει καλύτερους παίχτες, αλλά αυτούς που έχεις να τους δουλέψεις για να βγάλουν κάποιες φάσεις. Μα αυτό είπα πριν, ότι το πρόβλημα του Άρη είναι ότι όλοι αυτοί οι παίχτες που αποτελούν το ρόστερ, μικροί, μεγάλοι, θα πρέπει να βελτιωθούν άμεσα. Λοιπόν, το βάλε, βάλε μια ανατελεία. Έχουμε τον Αντώνη από το προάβλιο του Παλέ. Λοιπόν, από το προάβλιο του Παλέ είναι ο Αντώνης Γκάτζιος. Έλα, Αντώνη, καλησπέρα. Τώρα δεν έχει σήμα εκεί. Περίμενε, Αντώνη, περίμενε. 1-2, 1-2. Δεν έχει ήχο. Έλα, τώρα σε ακούμε. Έλα, μίλα. Πάμε. 1-2. Πάμε, Αντώνη, μίλα. Κάτσε να τον κάνω χέρι. Ρε, Αντώνη, μίλα. Πάμε, Αντώνη. Hello. Μάκη, μίλα εσύ, ρε, Μάκη. Μιλάει και δεν τον ακούμε. Αντώνη, μην κουνάς το χέρι, μπορείς να μιλήσεις. Ξεκινάμε. Μάκη, κάνε τα κουμάντα λίγο, σε παρακαλώ. Στα μάτια ακούς. Από την παρέα λείπει ο Σταμάτης εδώ μεταξύ, όντως. Λοιπόν, μέχρι να μας ακούσει ο Αντώνης. Αντώνη, δεν σε ακούμε. Και ίσως ο Αντώνης μας ακούει εδώ μεταξύ. Μάλλον δεν μας ακούει ούτε ο Αντώνης. Πάρα πολύ ωραία. Okay. Κάνουμε κοιλιά όμως, τώρα πάμε παρακάτω. Αντώνη, σε λίγο να μην ξαναπούμε. Ναι, αλλά έχουμε, όπως βλέπεις, ζωντανό ρεπορτάζ, Μάκη. Τι να κάνω τώρα, σου στείλουμε messenger. Λοιπόν. Ο Αντώνης, ο Μάκης λέει στην προηγούμενη εκπομπή προέβλεψε, λέει, τον προπονητή του Ηρακλή. Ναι, το βγάλουν όλοι αποκλειστικά, άμα δεις μέσα. Τι προέβλεψες δηλαδή? Εδώ δεν ήταν ο Κλήτος που σας είπε ότι θα έρθει ο Καλύβας προπονητής και έλεγες εσύ Κλήτο, είναι αλήθεια? Δεν το θυμάμαι. Ούτε εγώ. Είστε ντροπή. Δεν θυμόμαστε. Εάν η διαιτησία λέει αυτή την είχε ο κύριος Ιωαννίδης, όπα, εναντίον του Ηρακλή, θα έβγαζε καπνός από τα αυτιά. Για μένα μιλάει τώρα. Ο κύριος Ιωαννίδης, δεν είστε? Μπορεί να πει για τον Γιάννη Ιωαννίδη, δεν κατάλαβα. Σιγά να μην είπε και για τον Λάκη Ιωαννίδη, το φίλο σου. Ναι. Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα που έχασε ο Ηρακλής από το Λαύριο, έπρεπε να βγάλουμε φωτιές και καπνούς? Όχι. Θέλει να πει ότι ήταν τόσο κακή η διαιτησία, ρε παιδί μου, που αν ήταν για τον Ηρακλή και εσύ θα φώναζες. Κοίταξε, δεν μπορώ να φωνάξω γιατί θα ακουστεί. Έχουμε κόσμο δίπλα, δεν μπορώ να τους ενοχλήσω περισσότερο. Κακή διαιτησία, το είπαμε. Το είπαμε, ναι. Από σφαγή, αίμα, δάκρυα και υδρότας, αυτό θέλει να ακούει ο κόσμος. Δηλαδή, το κακή διαιτησία το περιλαμβάνει όλα. Λάθη γίνανε, τι να πούμε παραπάνω δηλαδή. Αντώνη, θα σε γράψουν, ρε, 11.30 ώρα είναι. Αντώνη, μ' ακούς? Το ξέρω, τώρα σας ακούω μια χαρά. Ελπίζω να μ' ακούτε κι εσείς. Καλώς ήρθες, λοιπόν. Ωραία. Τι γίνεται, Αντώνη, και τι βραδιά είναι και αυτή σήμερα, ρε φίλε? Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αναταραχή εδώ στο Παραντεσπορ. Βγήκε, δεν ξέρω αν τη διάβασε, Κώστα, και μια ανακοίνωση από την ΚΑΕ. Διάβασα. Εντάξει, ναι, τώρα είναι, οι διοικούντες είναι πάνω ακόμα στα γραφεία, οι προπονητές το ίδιο, βλέπουν ξανά το παιχνίδι. Εντάξει, τώρα μετά από όσα έγιναν, ειδικά στο τελευταίο δεκάλεπτο, όχι μόνο, αλλά ειδικά στο τελευταίο δεκάλεπτο, ισκίασαν λίγο το αγωνιστικό κομμάτι, θα έλεγα, όχι λίγο, πολύ. Ναι. Εγώ, αν περίκλεια έτσι λίγο μια σύνοψη, θα έλεγα ότι ο Άρης σήμερα ήταν κακός, δεν ήταν καλός όπως τα προηγούμενα 4 μάτς. Όμως όταν πήγε να γυρίσει το μάτς, πήγε ακριβώς να γίνει ό,τι έγινε με τον Ηρακλή, όπως έγινε και σε κάποια φάση με τον Προμηθέα ή και με τη Λάρισα. Δεν του το επέτρεψαν. Δηλαδή, εκεί πραγματικά οι διαιτητές εκτέθηκαν. Και ειδικά ενώ ο Άρης φοβόταν περισσότερο, ας το πούμε έτσι, τον Παναγιώτου,
Στο τέλος η Τσαρούχα το πήρε πάνω της μαζί με τον Παντελίδη και καθάρισαν σαν αυγά τώρα τους καλύτερους παίκτες της ομάδας την ώρα που η διαφορά είχε μειωθεί στους 6. Μετά εντάξει, ο Άρης όσα ηρωικά τρίποντα και να βαζολίτλ δεν μπορούσε να, ναι. Να επιστρέψει και πάλι στο παιχνίδι. Κατά τη γνώμη μου η διαιτησία ήταν πολύ κακή γενικώς και επειδή όπως αναφέρει και η ανακοίνωση δεν είναι ένα ποδόσφαιρο για να είναι ένα αμφισβητούμενο offside αν υπάρχει το πέναλτι. Επειδή πρόλαβα να δω λίγο ξανά το πρώτο ημίχρονο, ακόμα και εκεί που ο Άρης όντως ήταν κακός, γιατί ήταν κακός, δεν το συζητάμε. Ναι. Ακόμα και εκεί τώρα δηλαδή κάποια σφυρίγματα είναι άνω ποταμών και εξού και το επιθετικό ύφος από όσο είδα της ανακοίνωσης του Άρη. Τώρα βέβαια το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω. Αντώνη, ένας φίλος ρωτάει, δεν ξέρω αν με ακούς, συγγνώμη σε διακόπτω. Ναι, ναι, ακούω, ακούω. Ένας φίλος ρωτάει, αφού λέει στο αντιαθλητικό και στο γκολ φάουλ υπάρχει δεδικασμένο, γιατί δεν έγινε ένσταση? Δεν μπορεί να γίνει ένσταση για φάσεις που γίνονται τόσο νωρίς. Και όταν η διαφορά είναι μεγάλη. Δεν μπορεί δηλαδή σε μια... Οι φάσεις που θεωρητικά κρίνουν τον αγώνα, εκεί γίνεται ένσταση. Όπως ήταν στο Κολοσσός ΠΑΟΚ. Όπως ήταν στο Λάρισα Περιστέρη, γιατί αν δεν μετρούσε δίπλα και με τη βολή, η Λάρισα μπορούσε να το πάει στην παράταση με ένα σούτ. Δεν μπορεί όταν χάνεις με 8 πόντους και δίνει ένα λάθος σφύριγμα να κάνεις ένσταση. Δεν υπάρχει αυτό το δικαίωμα. Πώς το πούμε. Εγώ νομίζω, Αντώνη, μπορείς. Με βάση... δεν υπάρχει καταρχήν δεδικασμένο άλλο πέρα από αυτό του ΠΑΟΚ Κολοσσού, άρα δεν υπάρχει νομολογία για να πατήσει ο δικαστής. Ούτε στον κανονισμό υπάρχει ένσταση για... Υπάρχει και το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Υπάρχει και το ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Ναι. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει... Αλλά εκεί ήταν δύο φάσεις που κρίναν το ΜΑΤ. Και τώρα... Λέει, διαφορά στον ένα πόντο. Και τώρα μπορείς να πεις ότι κρίνει την εξέλιξη. Μπορεί να το άρεσε να το γίνει. Καλό. Το είναι εντελώς... Αυτό είναι εντελώς υποθετικό και θεωρητικό. Όταν χάνεις με 6-8 πόντους και θέλει 3 λεπτά για να λήξει, ας πούμε, αυτή την κομική απόφαση για τον Τσάλμερς που το καλά κεφάλαιο έγινε επιθετικό και βγήκε ο Τσάλμερς ή μετά του Κουζέλογλου, δεν μπορείς όταν θέλει 3 λεπτά να λήξει το μάτς, είναι στους 8 πόντους, το παιχνίδι στους 6, να κάνεις ένσταση. Γιατί πώς θα αποδείξεις ότι καθορίζει αγώνα? Το σουτ του Τέρνερ, ας πούμε, καθορίζει αγώνα. Το σουτ του Λόβ στο ΑΚΑ καθορίζει αγώνα, όπως η φάση Λάριζας. Αυτό πρέπει να συμβούν. Δηλαδή να προδικάσεις άλλες 50 φάσεις που θα γίνουν μέχρι το τέλος του αγώνα για να πεις ότι καθόρισε το αποτέλεσμα. Δηλαδή για το τυπικό της υπόθεσης το λέω, όχι ουσιαστικά. Ουσιαστικά όντως την καθόρισε την εξέλιξη, γιατί ο Άρης στην απέλπιδα προσπάθεια που έκανε για το καμπάκι και μετά του κόπηκαν τα πόδια. Εντάξει, μετά δεν μπορούσε. Αλλιώς, αλλά άλλο ένα ημίχρονο να έπαιζε μετά, δεν μπορούσε να το γυρίσει το παιχνίδι. Αντώνη, υπάρχει περίπτωση να έχουμε άλλου είδους εξελίξεις στην ομάδα? Μπράβο, Μάκη. Όχι, η μόνη εξέλιξη που μπορεί να υπάρξει αυτή τη στιγμή. Είναι μια συζήτηση που γίνεται για αυτό που είχαμε αναφέρει και στις προηγούμενες εκπομπές, για να αποκτηθεί κάποιος παίκτης με μηνιαίο συμβόλαιο. Ο Άρης σήμερα πραγματικά πλήρωσε. Έλειπε από τον Κολοσσό Άντριτς, συμφωνώ, αλλά ο Άρης πλήρωσε την έλλειψη των ψηλών του. Εντάξει, τώρα δεν μπορούν να καταφύγουν σπαθιά οι Έλληνες που έχουν μείνει πίσω. Έτσι, και ο Σλαφτσάκης, ο Κουζέλογλου. Ο Γκόνης έκανε το παιχνίδι της καριέρας του. Μέχρι και ο Τούμπα έκανε ζημιά, που μέχρι τώρα έχει 1,5 πόντο μέσο όρο. Ο Καντέρ φυσικά εννοείται, έπαθε μεγάλη ζημιά ο Άρης μέσα από τη ρακέτα και όσο παραμένουν εκτός ο Ντραγκίσεβιτς και ο Μιλόσεβιτς, είναι το ερωτηματικό, θα δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες ενώ ψιονικού, όσο παραμένουν εκτός λοιπόν τόσο ενισχύεται το ενδεχόμενο ο Άρης να καταθέσει μια πρόταση στον Αντουέιν Βίγκινς αρχικά, τουλάχιστον στην πρώτη φάση για μηνιαίο συμβόλαιο, ώστε να υπάρχει ακόμα ένας παίκτης για να συμπληρώσει την front line. Ειδικά το σημερινό του Γκόινς, πιστεύω, άντε, αν ο Καντέρ, ας πούμε, έχει την κλάση και την ικανότητα. Και ο Γκόινς είναι καλός παίκτης, όμως δεν ήταν η επιτομή της σταθερότητας. Τώρα σήμερα έκανε το παιχνίδι της ζωής του, δεν νομίζω να ξανακάνει τέτοιο μάτς. Εγώ έτσι νομίζω, όντως. Του βγήκε το μάτς σε πάρα πολλές φάσεις. Θέλω να πω κάτι εδώ, Αντώνη. Μου στέλνουν τον κανονισμό και εγώ ήθελα να πω με αυτό που είπα για την ένσταση. Ότι έτσι όπως τα κάνανε πλέον με τις ενστάσεις, πλέον ο καθένας, Αντώνη, νομιμοποιείται να κάνει ένσταση για οποιαδήποτε φάση θεωρεί ότι αλλοιώνει την εξέλιξη του αγώνα. Ναι. Ανεξαρτήτως του χρόνου. Ναι, φυσικά. Όμως, εσύ πιστεύεις γι' αυτό ότι... Γι' αυτό λέμε ότι ανοίγει ο ασκός του Ιόλου. Γιατί πλέον μπορείς να κάνεις οποιαδήποτε... Εσύ πιστεύεις, Κώστα,
Πιστεύεις ότι υπάρχει περίπτωση για φάση ή για δύο φάσεις, για τρεις εγώ θα σου πω, που γίναν 3-4 λεπτά πριν το τέλος να δικαιωθεί σε κάποια ένσταση? Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν υπάρχει. Όχι. Ο ΠΑΟΚ δικαιώθηκε γιατί έπαιξε ρόλο και το γεγονός ότι τιμωρήθηκαν οι διαιτητές από την ΚΕΔ. Μα η φάση του ΠΑΟΚ έκρινε όλο το ματς. Ήταν μία φάση όλο το ματς. Όπως και του Κολόσου. Ναι, αλλά παραδέχτηκε η ίδια η διαιτησία μέσω του φορέα της ότι έκαναν λάθος οι διαιτητές. Οπότε ο αθλητικός δικαστής έπαιξε ρόλο και σε αυτό. Ωραία. Εγώ σου λέω λοιπόν ότι θα τους τιμωρήσουν το σημερινό τριό του Άρης Κολοσσός. Όταν η συγκεκριμένη, γιατί οι φάσεις που έκριναν το ματς έγιναν μεταξύ του 33, που ο Άρης γύρισε το παιχνίδι και το πήγε στους 6 από τους 12 σε 3 λεπτά, μεταξύ του 33 και του 36. Στο τελευταίο τετράλεπτο έβαζε ο Κολοσσός, έβαλε ο Άρης, έβαζε ο Κολοσσός, έβαζε ο Άρης. Έγιναν και εκεί κάποια λάθη, οκ. Okay. Αλλά να ζητήσεις επανάληψη αγώνα με ένσταση για φάσεις που γίνονται στο 35, ας πούμε, δεν νομίζω να έχει καμία τύχη αυτό το πράγμα. Ναι. Τώρα έτσι κι αλλιώς δεν έγινε, οπότε το λέμε, ας το πούμε, καφενιακά. Ναι, λέει το... Αντώνη, θα μείνεις ή θες να σε αποδεσμεύσουμε να κάνεις ρεπορτάζ? Έλα, όχι, όχι, εντάξει, όχι. Άμα υπάρχουν ερωτήσεις από τον κόσμο, να απαντήσω, εννοείται. Κοίταξε, έχει πολλές παρατηρήσεις, όχι ερωτήσεις, που λένε ότι εντάξει, ήταν η διαιτησία, αλλά και η ομάδα, ας πούμε, δεν ήταν καλή. Δεν ναι, το είπαμε αυτό. Δεν ήταν καλή, όχι. Όχι, όχι, δεν ήταν καλός ο Άρης σήμερα. Δεν θύμισε τον Άρη των προηγούμενων εντός έδρας αγώνων. Βέβαια, όπως είπαμε, σε ένα ρόστερ όταν λείπουν δύο βασικοί ουσιαστικά παίκτες, εντάξει, δεν μπορεί να καλυφθεί τόσο εύκολα το κενό τους. Ο Άρης έδειξε ότι και πνευματικά δεν ήταν τόσο έτοιμος για το σημερινό μάτσο. Ο Κολοσσός, παρότι είχε μόλις δύο νίκες, είναι μια ομάδα που έχει κατεύθυνση, έχει αμυντική προσέγγιση σωστή στους αγώνες και δεν επιτρέπει πολλούς πόντους στους αντιπάλους του. Καλά, είδαμε στο Ιβανόφια, δέχτηκε 65. Ναι, αυτό λέω. Στο Ιβανόφιο δέχτηκε 66, την Πάτρα δέχτηκε 69. Δηλαδή η άμυνα του είναι στοχευμένη, έχει προσέγγιση. Παρά την καλή εμφάνιση της Τσάλμερς, όταν σου λείπουν, ας πούμε, ο Μιλόσοφς και ο Δραγίσεβιτς, πρέπει να πάρεις το μάξιμουμ από τους υπόλοιπους. Δεν γίνεται αλλιώς. Ειδικά τώρα όταν βλέπουμε, ας πούμε, το σημερινό Σούλερ ή ακόμα και τον Ντεπόζη που ώρες-ώρες ήταν αλλού για αλλού. Τώρα εντάξει, και ο Κολοσσός μπορεί όντως να έπαιζε με 10 παίκτες. Αλλά τι παίκτες, δηλαδή είχε τη δύναμή του ο Κολοσσός, έλειπε στο τέρ του Άντριτ, αλλά είχε τη δύναμή του εκεί που πονούσε ο Άρης. Ήταν ξεκάθαρο αυτό. Τον Ντεκόζη την είδε Κόμπι Μπράιαντ, ρε Αντώνη, πολύ τρίποντο. Εντάξει, ρε φίλε, έβαλε τον Ερακλή 4. Εντάξει, να σου πω κάτι. Έπαιξε ζώνη ο Κολοσσός, σε κάποια φάση ο Άρης αναγκάστηκε να σου πάρει τρίποντα. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ήταν στατικός στην επίθεση του σε πολλά κομμάτια ο Άρης. Ήταν στατικός δηλαδή. Με δύο πάσες σουτ και τα λοιπά, δεν μπορούσε να βρει λύσεις. Δεν είχε τον παίκτη που θα μπορούσε να τρυπήσει, να πάρει την μπάλα ή να αποσταρεί ή οτιδήποτε μέσα, να προκαλέσει έτσι κάποια φορά μέσα στο καλάθι τους ψήλους του Κολοσσού. Ναι. Σε αντίθεση με τον Κολοσσό που, όπως είπαμε, και ο Γκόνης και ο Καντέρα, ας πούμε, εντάξει, κάναμε. Μία ερώτηση, Αντώνη, για σένα και να σε αφήσω, αν θέλεις, γιατί βλέπω έχει και κρύο τώρα, μην παγώνεις εκεί, να βγεις άμα είναι και πιο μετά. Ο Wiggins λέει, δηλαδή, γιατί είναι ο μόνος διαθέσιμος, έτσι δεν είναι? Θα λύσει, λέει, δηλαδή, το πρόβλημα του Άρη στο low post? Είναι ένα κορμί. Δεν θα λύσει κανένα πρόβλημα. Είναι ένα ακόμα κορμί. Ο Άρης σήμερα έπαιζε με 3,5 ψηλούς. Με τους τρεις Έλληνες, τον Κουζέλογλου, τον Σλατσάκη και τον Χαριτόπουλο και τον Γεωργάκη. Ο οποίος έχει μπει τελευταία στο rotation λόγω των ελλείψεων. Κάτσε, ρε Αντώνη, 19. Είναι ακόμα ένα κορμί. 19 συμβόλαια έκανες, ρε Αντώνη. 19 από τα 17, πώς πήγαμε στα 19, ρε Κώστα? Συγγνώμη, 17. 17, εντάξει, 17. Ναι, μα εγώ σου λέω ποιο είναι ψηλή, δηλαδή, άλλη που έχει ο Άρης. Λείπουν αυτή τη στιγμή ο Μιλόσεφ και ο Δραγκίσεβιτς. Ωραία, λείπαν αυτοί και εσύ. Λείπουν και ο Άρης, από τα υπόλοιπα συμβόλαια. Το Σλαφτσάκι. Τον Κουζέλογλου. Τον Κουζέλογλου. Τον Παρικόπλου και τον Γεωργάκη. Τέσσερις, πόσους θες για να μάθεις, Αντώνη? Κάτσε, ρε, εσύ όμως. Μιλάμε τώρα για τέσσερις Έλληνες, από τους οποίους κανείς δεν είναι σέντερ, έτσι. Όταν ο άλλος, η δύναμη του πυρός είναι αυτή, εκεί κοντά στο καλάθι. Εντάξει τώρα, είδαμε το σημερινό παιχνίδι, το καλύτερο μάρτυρα. Ο Γκόνης και ο Καντέρ διέλυσαν τον Άρη. Πέρα και από μένα σε σένα, αν είναι ένας παίκτης που υπάρχει στην Ελλάδα και τον έχει ανάγκη ο Άρης, αλλά δεν μπορεί να τον πάρει, είναι ο Σκορδίλης, που δεν παίζει στην ομάδα του πλέον από τότε που έχει έρθει ο Πεδουλάκης και είναι ο μόνος ο οποίος μπορεί να βοηθήσει τον Άρη μέσα στο καλάθι. Μεταγραφή. Έτσι είναι, σέντερ. Είναι κλασικό σέντερ. Μπράβο. Είναι κλασικό σέντερ, ναι. Ένας τέτοιος χρειάζεται για τον Άρη. Για να παίξει πικ εντ ρολ. Όμως τον αφήνει το Σκορδίλη. Ορίστε.
Το Περιστέρι τον αφήνει, το Σκορδίλη. Δεν ξέρω εγώ αν τον αφήνει. Λέω τι είναι ο παίκτη που υπάρχει τη στιγμή αυτή στην Ελλάδα και χρειάζεται το Άρης. Τι κορμί χρειάζεται το Άρης. Εντάξει, ναι. Και σε άλλες ομάδες υπάρχουν παίκτες που θα μπορούσαν να ρωτήσουν τον Άρη. Το θέμα είναι αν φεύγουν από τις ομάδες. Και μάλιστα μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου, έτσι, γιατί μετά δεν μπορείς. Ο Μάκη, χαιρετισμούς από τη Λάουρα έχεις. Αντώνη, εννοείς Έλληνας παίκτης. Ναι, Έλληνας παίκτης. Ποιος, για πες μου. Όχ. Τώρα κάτσε, τώρα δεν έχω και μπροστά μου έναν υπολογιστή να δω λίγο τις ομάδες και τα ρόστερ. Ο Σκορδίλης απλά δεν παίζει στο Περιστέρι, άρα θα πάει κάπου και θα παίζει. Ναι, θα και πάει όμως. Δηλαδή το Περιστέρι είναι διατεθειμένο να τον αφήσει να φύγει. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ή ο Τουτζιαράκης. Ο Τουτζιαράκης. Γιατί και πέρσι, Αντώνη, που δεν έτσι, τέτοιο καιρό στο τελείωμα του πρώτου γύρου, ο Άρης ήθελε τον Κακλαμανάκη από την ΑΕΚ που είναι πλέον στον ΠΑΟΚ και δεν μπορεί να τον πάρει. Δεν μπορούσε να τον πάρει λόγω συμβολέου πέρσι. Δεν μπορούσε γιατί ο Κακλαμανάκης είχε 90.000 συμβόλαιο και η ΑΕΚ ήθελε τα 2/3 να τα καλύψει ο Άρης και δεν μπορούσε να τα καλύψει. Έτσι και στη τομή εκεί πέρα. Τον ήθελε τον Κακλαμανάκη. Ναι, φυσικά. Μπράβο. Που επίσης δεν έπαιζε στην ομάδα. Άρα είναι η ίδια λογική με το Σκορδίλη σήμερα. Εντάξει. Τώρα το θέμα της ΑΕΚ είναι λίγο πιο λεπτό. Η ΑΕΚ δεν θέλει γενικώς να δώσει παίκτη στον Άρη. Και με τον Τολιόπουλο δημιουργήθηκε θέμα. Τέλος πάντων, είναι άλλο. Αυτό δεν μας απασχολεί τώρα. Αλλά στην παρούσα φάση, εφόσον επιστρέψουν ο Μιλόσεβιτς και ο Ντραγκίσεβιτς, δεν νομίζω ότι ο Άρης χρειάζεται ακόμα ένα συμβόλαιο στο τέλος της χρονιάς. Μετά τις 15 Γενάρη. Ένα παίκτη για να βοηθήσει άμεσα. Ναι, για να βοηθήσει τώρα, δηλαδή για ένα μήνα, τον επόμενο μήνα. Ο Άρης έχει τον Ιωνικό και μετά έχει 3 σερί ματς εντός. Κάντε, εγώ σου βγάζω τον Παναθηναϊκό. Τώρα παίζει μέσα στον Ιωνικό. Και μετά έχει Περιστέρι, Μεσολόγγι, Παναθηναϊκό εντός. Σου βγάζω το μάτι με τον Παναθηναϊκό, τα άλλα όμως ειδικά μετά τη σημερινή τα πρέπει να τα χτυπήσει τα μάτια. Όπως είναι ο Άρης, εκτός από το Μεσολόγγι, ποιο από τα άλλα δύο μπορεί να κερδίσει. Όπως είναι τι, κάτσε να δούμε. Αυτό είναι το θέμα. Πρώτον, δύο είναι τα ερωτηματικά. Μέχρι το Περιστέρι, καταρχήν, εγώ πιστεύω θα έχει γυρίσει σίγουρα ο Μιλόσεβιτς. Αν όχι, ο Ντραγκίσεβιτς είναι άλλο. Αλλάξει το Περιστέρι. Αλλά... Ναι, οκ. Okay. Στην έδρα του Ταμάτσο Άρης, με ομάδες που δεν λέγονται Άκη και Παναθηναϊκός, πρέπει να τα χτυπήσει όλα. Τον Προμηθέα και τον Ηρακλήδη τους κέρδισε. Το Περιστέρι θα το κερδίσει. Μακάρι. Αλλά τώρα θα το κερδίσει ή θα χάσει. Το θέμα είναι ότι δεν το θεωρεί χαμένο μάτι. Δηλαδή, παίζω με τον Παναθηναϊκό και δεν ασχολούμαι. Δεν ήταν χαμένο και το μάτι με τον Κολοσσόρα, παιδιά. Στα χαρτιά όλους τους κερδίζεις. Το θέμα είναι τι γίνεται μέσα στο παιχνίδι. Ο Άρης πρέπει να αποκτήσει υπεραξία των παιχτών του για να μπορέσει να γίνει ανταγωνιστικός. Δηλαδή, ένας παίκτης που είναι του 3-5 ουσιαστικά. Ο Άρης, ας πούμε, με τους ψηλούς που έχει τώρα ο Ιωνικός, την άλλη εβδομάδα, αν δεν έχει πάλι τον Μιλόσεβιτς και τον Ντραγκίζεβιτς, εγώ δεν βλέπω τον τρόπο που θα μπορέσει να κερδίσει. Άρα, ο Άρης στη στιγμή αυτή πρέπει να αποκτήσει καταρχήν ψυχολογία νικητή ξανά. Αυτό εννοώ. Εντάξει, τώρα κέρδισε τη Λάρισα και έχασε δύο μάτς. Ναι, okay. Σήμερα ήταν όπως είπαμε, ήταν κακή και πνευματικά η προσέγγιση του στον αγώνα. Και πνευματικά ήταν κακή η προσέγγιση του στον αγώνα. Σωστά. Η αλήθεια είναι, λέει ο φίλος. Όπως μπήκε στα άλλα μάτς. Λέει ο φίλος ο Μιχάλης να διαβάσω μερικά μηνύματα γιατί έχω αφήσει πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι, λέει, ότι το σφάξαν τον Άρη σήμερα όμορφα και αντικειμενικά. Όπως κατά γενική ομολογία έσφαξαν τον Ηρακλή με το Περιστέρι. Δεν γουστάρουν Θεσσαλονίκη, φαίνεται, λέει ο Μιχάλης. Μάκη, ο φίλος μου ο Γιώργος λέει, ρωτάει πώς κρίνει τον προπονητή του Ηρακλή δεδομένων των συνθήκων. Θα μας απαντήσει μετά. Τώρα έχουμε τον Αντώνη. Ο Κολοσσός Άρης αστημένος με ρόλους ξεκάθαρος. Ο Άρης συνοθήλευμα, ίσως και λόγω των απουσιών, λέει ο Νίκος. Συνοθήλευμα όχι, αλλά όντως δεν ήταν καθόλου καλός, το είπαμε αυτό. Παιδιά, λέει, απλά δεν σ' άφησαν, λέει, να διεκδικήσεις κάτι, λέει ο Αλέξανδρος. Πάλι θα έχανες και να σε άφηναν. Στον Ηρακλή, λέει ο Αντώνης, εξαιτίας, λέει, του Θόδωρου Δρακόπουλου, το μόνο μπαν που σκεφτόμαστε είναι το μπάο μπαν. Μάκη, τι είναι το μπάο μπαν, ξέρεις? You know. Τι know. Πες μας εσύ, φίλε. Πάρη, τι είναι το μπάο μπαν? Μπάο μπαν. Α, το μπάο μπαν, είπες, τον προπονητή παλιά που ήταν στη Λεβερκούζεν, ξέρω εγώ. Είναι τα ψωμάκια, τα άσπρα που είναι στα κινέζικα, ρε, άσχετε. Συγχαρητήρια, Κώστα. Ποιος Μπάουμαν. Στον Ηρακλή τον Μπαν, λέει, θαρώ πως είναι δύσκολο, φίλε Μάκη. Θα το βάλω στο κηλικείο, λέει, τον Μπάο Μπαν. Είναι αυτά τα άσπρατα. Το κουμφού πάντα το είδες, Μάκη? Ναι. Αυτά τα ψωμάκια που τρώει το κουμφού πάντα, που είναι, ναι, σαν και σένα. Λοιπόν,
Στο κηλικείο λέει με μπλε μουστάρδα, λέει με χορηγό Κοντίτο, λέει Κώστα, κάνω διαφήμιση. Συμφωνώ απόλυτα με όσα λέει ο Κλήτος, λέει για τον μπαν. Απλά λέει δεν νομίζω ότι όσοι ασχολούμαστε λέει τα έχουμε ξεχάσει, Κλήτο. Λέει ο Δημήτρης που είναι μπασχετικός Αριανός και ξέρει. Τι ΑΕΚ έχει δύο μπαν. Η ΑΕΚ εντάξει, θα τα πληρώσει. Η ΑΕΚ τα πληρώνει, ρε παιδιά, έχει λεφτά και τα πληρώνει. Τι σχέση είχε. Έτσι. Η ΑΕΚ τα αφήνει επίτηδες, γίνονται μπαν και μετά τα πληρώνει. Λοιπόν, μη φημώνετε, λέει τον Αντώνη. Ναι, μόνο το θυμώθηκε, έβαλε τη μάσκα. Αντώνη, σωστό είσαι όμως με τη μάσκα, ε. Μπράβο, Αντώνη. Βέβαια, τι ρε φίλε, εννοείται, έξω είμαστε. Ο... Αντώνη, τώρα εκεί, συγγνώμη, είχε πηγαδάκι και τέτοια. Πηγαδάκια, εντάξει, ήταν και μέσα στο γήπεδο και στα γραφεία, παντού τώρα, εντάξει, μετά από... να μην, για να το πάρουμε και με το τι σημαίνει αυτό, πέρα από όσα έγιναν. Ναι. Και όλα αυτά. Ναι, 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 ναι. Για τον Άρη αυτή ήταν, εντάξει, δεν, φυσικά δεν σημαίνει κάτι, δεν είναι η καταδικαστική οτιδήποτε. Είναι επίπονη όμως, γιατί ουσιαστικά σβήνει το διπλό στη Λάρισα. Και ξαναβάζει τον Κολοσσό για τα καλά στο παιχνίδι. Ο Κολοσσός εκεί που είχε δύο ξερές, ας πούμε, γκέλες, τώρα μειώθηκε στη μία. Είναι πολύ λεπτές γενικά οι ισορροπίες. Βλέπουμε τα αποτελέσματα που συμβαίνουν από εβδομάδα σε εβδομάδα. Οπότε είναι μια ήττα που μπορεί μελλοντικά να στοιχεί στον Άρη αυτή. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος, για να πάρουμε και την ουσία της υπόθεσης. Αν δεν κάνω λάθος όμως, είναι τέταρτη σερή αγώνα στο Αλεξάνδρου που χάνει ο Άρης από τον Κολοσσό. Ή όχι. Σωστά. Είναι τέταρτο σερή αγώνα και μάλιστα ο Κολοσσός είναι η 7η φορά που κερδίζει τον Άρη στο Παλέ τα τελευταία 11 χρόνια. Πλην Ολυμπιακού Παναθηναϊκού δεν έχει κανένα τέτοια παράδοση. Το εξοχικό και τα λοιπά. Το εξοχικό. Αλλαγή προπονητή άμεσα, λέει ο Χρήστος, λέει και πρέπει ο Wiggins να είναι στην Εβραϊνή προπόνηση. Πάλι οι προπονητές θένε, ρε παιδιά. Ακόμα δεν καταλάβατε ποια είναι τα προβλήματα. Εντάξει, τώρα μετά από κάθε ήττα. Okay. Εντάξει, λοιπόν. Ακόμα δεν καταλάβατε ποια είναι τα προβλήματα των ομάδων. Δεν πειράζει. Θα το καταλάβετε κάποια στιγμή. Ναι, λέει, το είχε πει ο Μάκης, λέει για τον Καλύβα, του είχε πει Κώστα Ζούρος δεν έρχεται, Χάρης δεν έρχεται. Άρα ποιος έρχεται και σου είπε, λέει, μονολεκτικά Καλύβας. Σωστά θυμάται. Ναι, Κώστα, έχει άλλες ερωτήσεις για Άρη, για να αποδεσμευτώ. Έλα, ρε, Αντώνη, κάτσε λίγο τώρα. Άστο που ήρθε. Να φύγει το παιδί. Έλα τώρα, είναι έξω μέσα στο κρύο για να έχω φως, έλα. Ναι, ναι, περίμενε, πρέπει να σου πω. Εντάξει, δεν έχει κάτι. Έχει σχόλια, αλλά δεν έχει κάτι έτσι. Είπαμε την εξέλιξη που μπορεί να, προκύψει, ίσως και από αύριο. Θα το δούμε τώρα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, Αντώνη. Σίγουρα, συνέχεια στην ΚΕΔ. Θα υπάρχει σίγουρα συνέχεια στην ΚΕΔ από εβδομάδα. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Δεν θα μείνει έτσι αυτό, εντάξει, εννοείται. Αλλά τώρα από εκεί και πέρα. Αντώνη, είχε ντεσού ο Αρβανίτης με τον Τανατζή. Ναι, ο Λευτέρης Αρβανίτης ξέσπασε εναντίον του παρατηρητή διαιτησίας, ο οποίος είναι και μέσα στην πενταμελή επιτροπή της ΚΕΔ, την οποία κατονόμασε ονόματα η ΚΑΕΑΡΙΣ. Είναι ντροπή αυτό, έλεος, ως πότε θα παίζεται με τον Ιδρώτα, τον Παικτό και τον κόπο μας. Αυτά ήταν μερικά πράγματα από τα πράγματα τα οποία είπε ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕΣ, τον κύριο Τανατζή, που φυσικά δεν απάντησε. Υπήρχε πάρα πολύ μεγάλος εκνευρισμός, ήταν έγκυλη η απογοήτευση και τα νεύρα από όλους δηλαδή, και ευτυχώς πραγματικά που δεν είχε κόσμο το γήπεδο σήμερα, δηλαδή είναι η μόνη φορά φέτος που θα πω ευτυχώς που δεν είχε κόσμο, γιατί δεν ξέρω πώς θα τελειώνει το μάθημα πραγματικά. Ναι. Αντώνη, ένα λεπτό μόνο θέλω να σχολιάσεις αυτό, να μου σχολιάσετε, λέει ο φίλος ο Γιάννης, την πεντάδα του Άρη από το 10-15 λεπτό. Συμφωνεί και ένας άλλος φίλος ο Μίμης. Λέει: δεν λέτε κουβέντα, λέει, για τον Καμπερίδη. Σχολιάστε το rotation στο πρώτο πεντάλεπτο της δεύτερης περίοδου. Εκεί που μπήκε ο Γιωργάκης, λέει, και ανέβηκε η διαφορά. Αυτό δεν είπα εγώ νωρίτερα για τον Γιωργάκη, ναι. Που είναι πολύ όσο παρκέ. Το είπες, ναι, το είπες. Ναι. Έπρεπε δηλαδή ο Άρης να μοιράσει 80 λεπτά αγωνιστικά σε τρεις παίκτες, για να καταλάβω. Το Χαριτόπουλο, τον Κουζέλογλου και το Σλαφτάκη. Ναι, έπρεπε να μπει και ο Γιώργος. Δεν υπήρχε άλλος να μπει. Και μάλιστα στο τέλος ο Άρης, εκεί που πήγε να γυρίσει το μάτς, έπαιξε με πολύ χαμηλό σχήμα. Με 4 τον Ντεκόζη, 5 τον Σλαφτάκη. Έκανε αλχημίες. Αφού ήταν και οι δύο απουσίες στην ίδια θέση τώρα, στη front line. Αυτός είναι ο λόγος. Δεν υπάρχει άλλος λόγος που έγινε αυτό. Μάλιστα. Αντώνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση. Να είστε καλά, παιδιά. Αύριο θα τα πούμε πάλι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ και χρόνια πολλά, δεν τα είπαμε καν. Τόσο γαϊδούρια είμαστε. Λοιπόν, Αντώνης Γκάτζης από το Παλέ, live σύνδεση εδώ στο lockdown από την Crossover. Λοιπόν, πάμε λίγο και στα υπόλοιπα ζητήματα. Και βεβαίως να πούμε, πάρει έτσι ένα πολύ σύντομο σχόλιο
για τη νίκη του Προμηθέα επί του Περιστερίου που είχαμε προβλέψει χθες. Εύκολη τελική το μάτς. Έτσι, δίκαιη νίκη για τον Προμηθέα. Το μόνο που δεν περίμενα στο τέλος ήταν ότι θα άνοιγε τόσο πολύ διαφορετικά όταν το Περιστέρι μείωσε στους 9. Πίστευα ότι θα κρατούσε διαφορά κοντά στους 10 πόντους. Ναι. Ο Προμηθέας με τις αλλαγές του γιατρά αρχίζει να θυμίζει κάτι από γιατρά, δηλαδή παίζοντας την άμυνα. Πολύ σημαντική επιστροφή του Γιαννόπουλου και πάλι στη σύνθεση της ομάδας. Μου άρεσε κυρίως για το στάκι του ο Ρατσίτσεβιτς, αλλά μαθαίνω ότι αποτελεί παρελθόν πλέον. Ναι, δεν είναι μηνιαίος αυτός. Ορίστε. Μηνιαίος ήταν αυτός το ξεκίνημα. Παρελθόν και ο Γκάρετ. Ποιος Γκάρετ, ο δικός μας? Όχι, όχι, δεν υπάρχει ένας Γκάρετ στον Προμηθέα. Πλάκα κάνω, πλάκα. Έρχεται λοιπόν ο αδερφός του Γκραντ. Ο Τζεράι Γκραντ και ο Ντόριαν Γκραντ, πώς το λένε. Okay. Υπάρχει ένα και ήδη ένα από Τζέι στα ονόματα. Ναι, ναι, ναι. Πάει να κάνει ένα μπάμ ο Προμηθέας να φέρει ένα παίκτη ο οποίος έχει γεύση στο NBA. Αν το καταφέρει και αυτό θα ενισχύσει και άλλο την περιφέρειά του. Πάει να φέρει δηλαδή και άλλο κοντό. Και είναι ξεκάθαρο ότι ο Προμηθέας πλέον, μη έχοντας τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις, πάει να χτυπήσει το κύπελο. Oh. Πέρσι έφτασε μέχρι τον τελικό και στο πρωτάθλημα να είναι σίγουρα στην τετράδα και να διεκδικεί την παρουσία του στους τελικούς. Εντάξει, και αυτό θα παίξουν μαζί μας και αυτοί τώρα ξεσκίστηκαν να πάρουν παίκτες. Δεν μιλάμε. Μάκη. Περιστέρη. Ο Προμηθέας, ρε Μάκη. Μετά παίζουμε. Ναι. Μετά παίζουμε Παναθηναϊκό, Λάρισα. Σε είδα και λακτάρισα. Προμηθέα... Δεν παίζουμε κανένα. Παίζουμε εμείς οι ρεπόρτερς, εννοώ. Ναι, ναι. Αυτά όσον αφορά τον Προμηθέα, όσον αφορά τον Περιστέρη. Ναι. Νομίζω ότι οι αλλαγές τις οποίες έκανε ο Πεδουλάκης έχουν αποσυντονίσει εντελώς το Περιστέρι, έτσι όπως ήταν χτισμένο από τον Παπα-Νικολόπουλο, που αύριο κάνει ντεμπούτο στη Λάρισα κοντά στο Μεσολόκη. Και πλέον θέλει πολύ περισσότερη δουλειά το Περιστέρι για να βρει ρόλους, χημεία, εν ώψη συνέχειας. Μπήκε ο Μάντζαρης, με τους Αμερικάνους δεν ξέρω τι ακριβώς θα πω το γίνει. Δύο Μπουρούσης. Γενικότερα νομίζω ότι το Περιστέρι έχει τα δικά του θέματα να λύσει. Και αρκετά κιόλα. Σωστά. Λοιπόν, πάμε λίγο και στο Μάκη, πριν πάμε και στον Κλήτο να μας πει για τον αυριανό αγώνα, που είναι επίσης πολύ σημαντικός για τον ΠΑΟΚ. Μάκη, καταρχήν να μας πεις τη γνώμη σου για τον νέο προπονητή του Ηρακλή. Ρωτάει ένας φίλος, έτσι. Πώς το εξέλαβες και ποια είναι η αίσθησή σου τώρα που πέρασε η επιλογή και κρίνεις τα δεδομένα. Όταν είχαμε πει το όνομα του Καλύβα τότε, το είπαμε με πιο σκεπτικό μάλλον, ότι είναι μια λύση την οποία δίνει την ευκαιρία σε ένα νέο προπονητή, σε ένα προπονητή μάλλον να πάρει την πρώτη ευκαιρία σαν πρώτο στον πάγκο. Ξέρει λίγο την ομάδα, όσοι μείναν από πέρυσι, γιατί τη δούλεψε κατά ένα μεγάλο ποσοστό, ξέρει συνθήκες υπανοφίου, σαφώς μικρότερο το budget, παίζει ρόλο και αυτό. Και από την άλλη πλευρά, ο Ηρακλής δεν έχει να χάσει. Δηλαδή, να πας να κάνεις μια επένδυση με ένα προπονητή Ζούρο, Γιαννάκη, Τόμιτς, με 10-15 χιλιάδες ευρώ το μήνα συμβόλαιο, δεν έχεις να κερδίσεις κάτι περισσότερο από την πέμπτη θέση. Στέλνεις ένα μήνυμα όμως ότι να ορίστε... Το μήνυμα το στέλνεις όταν θα θες να κάνεις ένα πλάνο και θα πεις ότι εγώ παίρνω το Γιαννάκη προπονητή, έχω αυτές τις συνθήκες για να κάνω την ομάδα μου, θα πάω να πάρω παίχτες να τους πλαισιώσω, θέλει να επενδύσεις χρήματα. Νομίζω ότι, και δεν μιλάμε τώρα χρήματα αυτά που βάζει, δηλαδή ο Ηρακλής φέτος τη βγάζει τη χρονιά με αυτά που βάζει ο Δρακόπουλος, δεν θα πω και με το παραπάνω, αλλά δεν έχει πρόβλημα, δεν θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Φυστό. Για να κάνει την πραγματική υπέρβαση, θα πρέπει να έρθουν πολλά περισσότερα χρήματα μέσα στην ομάδα. Αρχικά στον προπονητή, μετά σε συνθήκες που προετοιμάζει την ομάδα και κατά συνέχεια και στους παίκτες που θα έρθουν. Άλλα τόσα, Μάκη. Ακριβώς. Άρα λοιπόν ένας Ηρακλής που φέτος δεν μπορεί να πάει κάπου ψηλότερα. Που ευρωπαϊκές υποχρεώσεις, okay, υπάρχουν κάποιες που θα γίνουν στο Euro Cup, σωστά το λέω. Europe Cup. Αυτό δεν είπα. FIBA Euro Cup. Ναι, στο Euro Cup να πάει να δώσει εκεί βαρύτητα. Okay, μπορεί να πάει άμα του βγουν κάποια παιχνίδια. Ίσως λέω εγώ να προχωρήσει τα χρήματα τα οποία κέρδισε από το θέμα του προπονητή και δεν το βλέπω αυτό λογιστικά, αλλά σε μια πράξη που γίνεται, να τα δώσει στους ξένους παίχτες. Αυτή τη στιγμή η Πατμό θέλει να... Που ίσως αλλάξει.
Ναι, η εκτίμησή μου είναι ότι ο Καλύβας δεν θα αλλάξει κανέναν από τους δύο, τουλάχιστον άμεσα. Θέλει να δει τους παίχτες, να εξαντλήσει, να έχει μια πλήρη εικόνα για το τι μπορούν και τι δεν μπορούν. Θεωρεί επίσης ότι δεν μπορείς να πας σε ένα σημαντικό παιχνίδι, γιατί το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, okay, ξέρουμε πάνω κάτω τι θα συμβεί. Καλός ή κακός, ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα δύο κλάσεις πάνω από τις υπόλοιπες φέτος στην Ελλάδα. Και φέτος στην Ελλάδα. Όχι, αλλά το... είναι καλύτερος, εντάξει. Είναι, εντάξει. Απ' την ΑΕΚ δεν είναι, Μάκη. Απ' την ΑΕΚ είναι μία. Ούτε, όχι. Είναι μία. Έχασε, λοιπόν, Μάκη. Είναι μία κλάση καλύτερος, λόγω. Εγώ το πιστεύω, εγώ από ψήφω. Ναι, εντάξει, σωστά, προχωράμε. Αλλά... τι έλεγα, το μάτς με τη Λάρισα είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, γιατί αν γίνει και μια στραβή εκεί πέρα, ο Ρακλής μετά αρχίζει λίγο να μπερδεύεται. Οπότε, να πας σε ένα παιχνίδι με κάποιους νέους ξένους παίχτες, μέχρι να έρθουν, να προσαρμοστούν, να παίξουν, δεν θα έχουν ούτε μία-δύο προπονήσεις. Καλύτερα πήγαινε με αυτούς που έχεις σε αυτό το παιχνίδι, να δώσεις μια βαρύτητα λίγο, να εξαντλήσεις τα περιθώρια, μήπως και μπορούν να παραμείνουν στην ομάδα, να τη δουλέψεις όσο γίνεται καλύτερα. Μάκη, δεν έχεις χρόνο έτσι κι αλλιώς όμως μετά. Απλά λες, ας πούμε, να αφήσεις το παιχνίδι με τον Προμηθέα, να το πάρεις αν εύκολο. Κάτσε ρε, ο Ηρακλής παίζει τώρα με τον Παναθηναϊκό και έρχεται η Λάρισα στο Ιβανόφιο, σωστά. Μέχρι τη Λάρισα θα ξεκαθαρίσει την κατάσταση. Στο παιχνίδι με τη Λάρισα θα ξεκαθαρίσουν οι ξένοι παίκτες. Και με τους ίδιους και με τη Λάρισα, σημαίνει ότι πες ότι δεν σου βγαίνουν χτύπα ξύλο και παίρνεις απόφαση να αλλάξεις. Πρέπει μετά τον αγώνα με τη Λάρισα, δηλαδή την εβδομάδα 2 με 9 Ιανουαρίου. Α, κάνεις τις αλλαγές. Να φέρεις παίκτη. Όχι, δεν έχει. Α, είναι και το τέλος του πρώτου γύρου. Είναι... κάνεις τις αλλαγές στον πρώτο γύρο. Ναι, είναι. Προμηθέας είναι πρώτος γύρος. Είναι πρώτος γύρος. Εγώ λέω απλά ότι δεν έχεις χρόνο πολυτέλεια, γιατί μετά έχεις και Ευρώπη σιγά-σιγά. 20 τόσο Ιανουαρίου. Δηλαδή παίζεις Προμηθέα, έχει 16 παίκτες. Η δικιά μου πληροφόρηση κάνει λόγο ότι ο Ντάνιελς είναι τελειωμένη ιστορία, αλλά κυρίως με άνωθεν εντολή. Τι κάνει με άνωθεν εντολή? Ότι δεν είναι στα πλάνα της ομάδας ο Ντάνιελς. Ο Μουρ θα παραμείνει μέχρι να βρεθεί κάποια λύση. Και οι δύο παίκτες συνεχίζουν κανονικά. Η άνωθεν εντολή ποια είναι, του Προέδρου? Δηλαδή. Τι χαρτάκι δίνει? Γιατί η διοίκηση δεν έχει λόγο στις μεταγραφές, δηλαδή. Μακή, η ομάδα έχει προπονητή. Α, έχει προπονητή. Okay. Ο πρόεδρος μπορεί να θέλει να αλλάξει όλη την ομάδα, αλλά δεν γίνεται. Ή μπορεί να μην θέλει να αλλάξει κανένα και ο προπονητής να θέλει. Συνήθως περνάει τον προπονητή αυτά, να ξέρεις. Okay. Ο Ντάνιελ... αλλά δεν μπορεί ο πρόεδρος να πάει και να πει, παιδιά, εγώ αυτό το παιδί το πληρώνω 100 δραχμές το μήνα, αλλά δεν θέλω να συνεχίσω να το πληρώνω 100 δραχμές το μήνα και να έχει αυτή την εικόνα. Πρέπει να το αλλάξουμε. Έχει δικαίωμα να το πει ο πρόεδρος, έτσι. Ο Μάκης δεν είναι μακριά από αυτό που, από την πραγματικότητα, όμως το ρεπορτάζ. Εγώ το καταλαβαίνω και συμφωνώ μαζί του, απλώς το τζίτο Σαλίου για να πει άλλο θεντολί, δηλαδή ο Δρακόπουλος. Το ρεπορτάζ λέει λοιπόν ότι ο προπονητής θέλει να δει τους παίκτες όλους, να δει πώς ανταποκρίνονται, θα αλλάξουν και κάποια πραγματάκια και μετά σου λέει γιατί να τον διώξουμε άμα δούμε ότι να τον μιλήσει, να τον ψυχολογήσει. Σου δώσω βάλει... τώρα την άλλη την είδηση, Κώστα. Έτσι, πες. Ναι. Ότι ίσως μία μεταγραφή που θα κάνει ο Ηρακλής, ίσως μία μεταγραφή, δεν στο λέω δεδομένο. Πάρει. Ο Πάρης μπορεί να το ξέρει κιόλας και να κάνει το, να μην μιλάει. Ναι. Είναι αυτό που είπε πριν από λίγο για το παγόνι. Το παγόνι, αυτό έψαχνα, ναι. Αυτό που είπε για τον Άρη νωρίτερα, να γίνει στον Ηρακλή. Αυτή παίχτης δανεικός από ομάδα στον Ηρακλή. Μάκη, δανεικό παίκτη δεν παίρνουμε, να ξέρεις. Okay. Καλά να περάσεις. Okay. Δανεικό δεν παίρνουμε. Μεταγραφή. Μπορεί να είναι μεταγραφή. Αν μας προτείνουν τους κορυφαίους παίκτες από άλλες ομάδες, μας τους προτείνουν, δεν φταίμε εμείς, ρε Μάκη. Λοιπόν. Όχι ακριβώς έτσι, αλλά τέλος πάντων. Δεν είναι. Δανεικό μην το συζητάς. Δεν υπάρχει. Λέει το Σλαυτσάκι, γιατί δεν τον έβαλαν, λέει, στο Goins. Λέει ο Γιάννης, ρωτάει ο προπονητής στο Απειρόβλητο. Διαβλέπω μία κρίση προς τα εμάς, φίλε Τζόνι. Άκου λοιπόν λίγο, φίλε Τζόνι. Υπάρχουν αρκετοί ρεπόρτερ του Άρη, έγκριτοι, καταξιωμένοι. Έγιναν πολλές ερωτήσεις στο Σάβα Καμπερίδη και ο Αντώνης είπε ότι η ομάδα δεν έπαιξε καλά. Δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να πούμε, παιδιά, για τον Καμπερίδη, για τον κάθε προπονητή, για να ικανοποιηθεί το εγώ σας, που προφανώς μπασκετικά χρειάζεται λίγο χρόνο για να ικανοποιηθεί.
Λοιπόν, να πούμε δηλαδή ότι να φύγει. Εντάξει. Όποιος το πιστεύει μπορεί να το πει. Να πούμε ότι φταίει για όλα. Για την όποιος έχει και τη δυνατότητα να βρει λύση στην ομάδα, έρθει να λάβει. Γιατί ο Καμπερίδης ξέρουμε ότι okay, δεν είναι και ο καλύτερος προπονητής. Ούτε ο Άρης έχει αυτή τη στιγμή τους καλύτερους παίκτες που μπορούσε να έχει. Γιατί με άλλες συνθήκες, αυτοί που είναι τώρα, και δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτούς που έχει τώρα στο ρόστορ ο Άρης, δεν θα περνούσαν ούτε έξω από τον Αλεξάνδριο, από την Νέα Γνατία από πάνω, για να μπουν μέσα. Αρκετοί από αυτούς δεν θα μπαίνανε. Εντάξει, ρε Μάκη, εσύ. Πότε, ρε Σιμάκη, το 87. Το 89. Εγώ σου λέω αν δεν έχει οικονομικά προβλήματα και μπάνε ο Άρης. Αυτό εννοώ. Αν υπήρχε μία δίκηση. Δεν είναι ο Άρης εκεί πάνε εδώ και 15 χρόνια. 6 πόσα έχει, Όχι. Απάντησε με τις συνθήκες που έχει αυτή τη στιγμή. Ο Άρης έχει αυτά τα προβλήματα και είναι αναγκασμένος να πηγαίνει. Και με τις υπάρχουν λύσεις στο θέμα του προπονητή και τις υπάρχουν λύσεις στο θέμα των παιχτών. Τι να κάνουμε. Καλά τα λένε τα παιδιά, λέει, γιατί δεν παίζουν Σιδηροηλίας και οι υπόλοιποι τσιρικάδες και παίζουν οι Γεωργάκηδες, Σταμάτητες και Καλαϊτζίδηδες. Λέει ντροπή, λέει ο Χρήστος. Πάρε εσύ τι λες γι' αυτό. Έχω πει και σε προηγούμενη εκπομπή καταρχήν ότι θεωρώ πως θα έπρεπε να είχαν δοθεί περισσότερες ευκαιρίες στο Σιδηροηλία, δεδομένου της εικόνας που είχε δείξει την περσινή χρονιά, δηλαδή είναι ένα χρόνο μετά. Οπότε για να παραμείνει στην αντρική ομάδα πάει να πει ότι έχει κάποια εξέλιξη. Ναι. Όσον αφορά το θέμα του Καμπερίδη, αν μου επιτρέπεις να τοποθετηθώ, έτσι ο Καμπερίδη έχει παρετηθεί από τη διοίκηση, έχει θέσει την παρέτησή του στη διάθεση της διοίκησης το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο υπήρξε συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της ΚΑΕΡΙΣ, τον Λευτέρη Αλβανίτη, και επήλθε, μετά την νίκη κιόλας επί της Λάρισσας, και επήλθε συμφωνία μεταξύ των δύο ανδρών στο να παραμείνει στο τεχνικό επιτελείο. Οπότε, ο καθένας αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Και ο Καμπερίδης που είπε ότι παρετούμε και μετά αποδέχεται την κουβέντα και παραμένει, και η διοίκηση η οποία επιμένει να στηρίζει το συγκεκριμένο προπονητή. Εμείς είμαστε εδώ για να μεταφέρουμε το πώς έχει κατάσταση. Τι θα πούμε εμείς, ότι η διοίκηση ΚΑΕΡΙΣ πρέπει να διώξει τον προπονητή της? Όχι, δεν θα το πούμε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο καλύτερα να το κάνει. Όχι, θα το πάρει. Άμα δεν τραβήξει ο προπονητής, γιατί και ο προπονητής. Εγώ λέω ότι η διοίκηση πρέπει να πάρει την ευθύνη αυτήν. Δεν θα την πει ο δημοσιογράφος. Δεν είμαι εγώ να υποδείξω στη διοίκηση της ΚΑΕΡΙΣ διώξ' τον. Δεν θα πει διώξ' τον, θα πει ότι αυτός δεν κάνει τη δουλειά του. Έτσι το βλέπεις εσύ. Εγώ απλά είμαι για να κρίνω. Δεν θα προτείνεις, θα κρίνεις άμα κάνει σωστά τη δουλειά του ο Καμπερίδης ή ο Καμπερίδης δεν την κάνει. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Την απόφαση θα την πάρει ο προπονητής. Κρίνεις όταν είσαι συνεχώς δίπλα στην ομάδα, όταν πας στις προπονήσεις, όταν βλέπεις κάθε προπόνηση μια μισή ώρα. Έτσι. Μόνο τότε κρίνεις και να πεις «Α, παιδιά, ο Καμπερίδης να φύγει, ο Σιδηροηλίας, το βλέπω στην προπόνηση, κοιμάται, να φύγει. Ο τέτοιος έτσι απ' έξω με ένα μάτς την εβδομάδα, παιδιά, sorry, δεν έχει». Για τους παίχτες ναι, για τον προπονητή λέω όχι. Δεν συμφωνώ. Εντάξει. Ο προπονητής είναι όλη τη βδομάδα, δουλεύει για ένα παιχνίδι. Εκεί ναι, θα κρυφθεί. Εγώ λέει, θέλω να ρωτήσω λέει, τον Μπάρι, λέει ο Γιάννης, αν πιστεύει ότι όλοι οι παίχτες που ήρθαν φέτος είναι επιλογές του προπονητή. Ποιανού θα είναι δικές μου? Ας βγει ο ίδιος ο προπονητής να το απαντήσει. Νομίζω είναι. Εννοεί ο φίλος ότι μήπως, ας πούμε, από τη διοίκηση και τα λοιπά, δεν ξέρω. Κώστα, είχε πολλές επιλογές, είχε πάρα πολλές επιλογές ο Καμπερίδης με 8 μπακ και πραγματικά είχε μεγάλη δοξαμενή παικτών να επιλέξει. Το σίγουρο είναι ότι ο προπονητής αυτός όλο αυτό το διάστημα ό,τι είχε να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί εκτός του αγωνιστικού τμήματος, δεν μπορεί κανείς να του πει ότι δεν είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ ή ότι πάει πρώτος και φεύγει τελευταίος στο γήπεδο. Αυτός είναι ο προπονητής που επιλέχθηκε να είναι και με αυτόν συνεχίζει η ΚΑΕ Άρης να πορεύεται στο τέλος του 2020. Ο Χρήστος Σαμαράς, ο φίλος μας, πάρει κολλητός σου, αδερφός σου. Ο δάσκαλος. Δάσκαλος, ανέβασε τώρα στο Facebook αυτό που λέγαμε εμείς εδώ και πολύ καιρό. Για τον Γκάρετ. Για τον Γκάρετ του Ηρακλή, τον Γκάρετ, Μάκη. Okay. Πού το βρίσκεις το περίεργο? Ο οποίος μπορεί να τον πάρει ο Άρης, αυτό εννοώ, βάσει τον μπαν, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ασχολείται με τον μπάσκετ τον τελευταίο οκτάμινο, από τότε που έφυγε από εμάς δηλαδή και παραπάνω. Ενώ οι άλλοι ασχολούνται. Ενώ ο Ίγγινς είναι γεμάτος δράση παιδιά, από το Μάτιο και μετά. Δεν ξέρω, τι να πω. Και νομίζω ότι ο Γκάρετ, επειδή εσύ Κώστα τον έζησες και ο Κλήτος έζησε τον Wiggins, είναι κορμί που ταιριάζει περισσότερο στον Άρη
από ότι ο Wiggins. Ο καλός Γκάρετ, παιδιά, είναι μια χαρά. Ο καλός Γκάρετ, ο σοβαρός και χωρίς τα περίεργα που είχε σε εμάς. Αλλά μια χαρά ήταν ο καλός. Rebound, καρφώματα, κοψίματα. Έλα, έχει και το Σούλερ εκεί, μια χαρά θα είναι, εντάξει. Ο Σούλερ, Μάκη, δεν έχει καμία σχέση με τον Γκάρετ σε αυτό το τομέα που λες. Όχι, ενώ Σούλερ, να θυμάσαι, μια χαρά ήταν. Μαζί ήταν κολλητή, ήταν μέσα στον Ιρακλή. Όχι, με το Λεζέλ ήταν κολλητή. Με το Λεζέλ. Α, σωστά, έχεις δίκιο, ναι, από Σύρο. Ο Σούλερ... Ο Σούλερ το αρέσει... Τώρα, μια που είπες αυτό, τι πήρε σήμερα. Ποιος? Ο Σφερόπουλος, κάτω με τη Μακάμπι. Τι πήρε? Κέρδισε τη Χάπολ, κάτι πήρε, κέρδισε ένα τίτλο σήμερα, ξέρω εγώ. Ποιος τον διάβασα. Ο Σούλερ του αρέσει το μεξικάνικο κοκτέιλ παντοφλέιρο, Μάκη, που σου αρέσει και εσένα. Οπότε, λίγο δύσκολο. Λοιπόν, τι στην είναι. Ευρώπη λέει τι στόχους έχει ο Ηρακλής, λέει ποιος είναι ο στόχος του. Μια αξιοπρεπής παρουσία. Τι, πάει εκεί, άμα βγει μέσα στη διάδα, μπας και προχωρήσει παρακάτω. Και άμα δεν βγει, άκου να σου πω λοιπόν, Μάκη, για να ξέρεις, να γράψεις και στο έγκριτο site σου. Μισό λεπτό, παρακαλώ. Εγώ δεν γράφω πουθενά προς το παρόν. Σε ένα site του φίλου σου, δεν γράφεις. Όχι, όχι, σταμάτησε. Σταμάτησε. Λοιπόν, λέει, η Mons είναι πρώτη και αίτητη στο Βέλγιο, 5-0. Καλή νύχτα, Μαργαρίτα. Ναι, και. Η Reggio Emilia είναι έκτη στην Ιταλία, 6-4 ρεκόρ. Αντίο. Και ο Ηρακλής είναι δεύτερο στην Ελλάδα. Τι κάνουμε, δηλαδή. Τρίτο στην Ελλάδα. 4-4. Και η Κορμέντ είναι τέταρτη στην Ουγγαρία. Κέρμεντ λέγεται. Κέρμεντ. Έχει 7-4 ρεκόρ. Εσύ, εγώ τι να κάνω τώρα, δηλαδή. Βλέπω να πηγαίνουμε για 0-3, Μάκη. Όχι, θα κερδίσει τους Ούγγρους και μπορεί να κερδίσει και τους Βέλγους. Πρώτη αγωνιστική να πούμε ότι είναι με τους Ούγγρους. Πρώτο μάτς. Το κερδίζει. Τέλος πάντων, τώρα θα κάνουμε συζήτηση που θα γίνει σε 20 μέρες. Δεν είναι το θέμα μας εκεί. Το θέμα είναι η ομάδα να μπορεί να είναι. Ευρώπη είναι. Ευρώπη είναι. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Θα πρέπει να πάνε. Κύπελο Ισραήλ κέρδισε. Κύπελο Ισραήλ. Είδες κάτι ενημερώθηκε. Μπράβο, ρε Μάκη. Μπράβο, καλά που είσαι και εσύ. Κέρδισε τη Χολόν του Δέδα. Τον ναι, τελικό. Αφού σου είπε κάτι, είχε ενδιαφέρον οι δύο Έλληνες, λέει, στον τελικό. Ωραία, Μάκη, δεν παίζεσαι. Εμείς, χαμπάρι. Κύπελο ή Λικάπ ήταν αυτό, κάτι ήταν τέλος πάντων. Γιατί είχαν πρέξει πριν κανένα μήνα τους ημιτελικούς. Κύπελο Ισραήλ. Καλησπέρα με τη λογική που έγιναν σήμερα στο παλαιό όσα έχουν σχέση και με το κολοσσό Σπάρκου. Να περιμένουμε, λέει, τίποτα περίεργο στο παλατάκι. Τι να περιμένουμε, ρε Κλήπτο, στο παλατάκι. Και ποιο, για ποιο παιχνίδι μιλάει ο φίλος? Για το ΠΑΟΚ και ο Νικός. Τι να περιμένουμε. Επειδή να σε ευνόησε, λέει, στο ένα να σε καθαρίσει το άλλο. Τι τον ευνόησε, πού τον ευνόησε? Δεν ξέρω ποια λογική το λέει. Με τον κολοσσό που βγήκε η μπάλα στη γραμμή και κάτι έγινε δηλαδή. Αυτό. Άλλη λογική δεν έχει με αυτό το οποίο λέει. Τι να πρέπει, δηλαδή να είναι κακή διατησία στο ΠΑΟΚ και ο Νικός. Ναι, καφενειακές συζητήσεις, παιδιά, είναι αυτές. Κακός που το μεταφέρει ο Κώστας το. Τι κακός, Εκκλήτω, εγώ φταίω που ρωτάω. Ας μην το μεταφέρουμε. Καφενείο. Είμαστε εδώ, χουντά. Όλα θα τα μεταφέρουμε, τα πάντα. Έλα μου τώρα όλα πια. Απαντά εγώ, καφενειακή απάντηση, ερώτηση. Μάκη, λοιπόν. Κώστα, πιστεύεις ότι υπάρχει πιθανότητα να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα τον Παναθηναϊκό? Αυτό, Κλήτω, έπρεπε να το ρωτήσω, πιστεύεις? Να το πω. Δεν σε λογοκρίνω, συνάδελφε, δεν σε λογοκρίνω. Όχι, ερώτηση ήταν. Ναι, να το κατανοείς τι εννοώ, έτσι. 48-1 είναι τα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό, οπότε εκτονούν κάνε αφιερώτηση. Πάμε παρακάτω. Έχουμε κερδίσει. Μία φορά. Πότε? Δεν ξέρεις τι έγινε. Όχι. Το 67-68 ο Ηρακλής κινδύνευε να υποβιβαστεί. Ναι. Και παίζει τελευταίες δύο αγωνιστικές μέσα στον Παναθηναϊκό και μέσα στον Πανιόνιο. Τότε πήγαινε και παίζει δύο παιχνίδια στην Αθήνα Σαββατοκύριακο. Ναι. Κερδίζει τον Παναθηναϊκό εκεί μέσα. Να Κλάρα Μπέιμπι. Με Μπογασιώτη, νομίζω, πρώτο παίχτη. Καλά, κερδίζει, ναι, και τον Πανιόνιο, που και ο Πανιόνιος δεν ήταν φαβορή, αλλά κλείστε ήταν εκεί. Και τελικά νομίζω και τη χρονιά πίσω ο Πανιόνιος. Μπράβο. Αν κάτσει να δει κανείς τα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής ο Ηρακλής, δεν νομίζω ότι έχει κάποια αμφιβολία για το αν χρειάζεται δεύτερο σέντερ ή όχι. Λέει ο Μιχάλης. Εντάξει, δεν έχει άλλο. Διάρρη, εγώ θεωρώ ότι θέλει περισσότερο, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, δεν είμαστε εμείς προπονητές, όμως όλοι έχουμε μια άποψη. Ναι, okay, σαν άποψη. Μακάρι να μην συμβεί, λέει, αλλά θα κάψουμε τον Καβαδά στο τέλος και θα τραυματιστεί, γιατί ο Ντάνιελ είναι τέλος πάντων και τραβάει όλο το ζόρι ο Βασίλης. Λέει ο Μιχάλης. Πρέπει να πάρει μια ευκαιρία, λέει, με τον νέο coach, λέει ο Θεόφιλος. Ποιος θα την πάρει την ευκαιρία? Ο Ντάνιελ. Τι έχει πάρει με το παραπάνω.
Τώρα με τον καινούριο κότσερ Μάκη μπορεί να, ξέρω εγώ, μπορεί να. Το παιδί του κόβει τη ανάσα μετά το... Το παιδί του κόβει τη ανάσα μετά το τέλος, ούτε δηλώσει δεν μπορεί να κάνει. Ενώ είναι αυτό. Το Βασίλη, δεν είδες μετά τον αγώνα με τον Λάβρο, δεν μπορεί να μιλήσει. Άκου λίγο τώρα, για τον Ντάνιελς που λέμε. Ναι, ναι, ναι. Ο Ντάνιελς, δεν ξέρω αν είναι, δεν έχει δείξει αυτό το οποίο θέλαμε να δείξει στον Ηρακλή. Ο Ντάνιελ, αν ήταν... ναι. Okay. Αν ήταν, ναι. Αν ήταν θέμα στη σήματα της ομάδας, δηλαδή τα συστήματα τα οποία έβγαλε ο Γιάνγκος, αν τον έδινε δυνατότητα να βερθεί στο σούτ, αν του έδινε κάποιους ρόλους, κάποιες επιλογές κτλ. Ναι. Δηλαδή, το θυμάμαι τώρα στον αγώνα με την ΑΕΚ 2-3 φορές, ήταν κάτω από το καλάθι μόνος του, έκανε προσπίση και δεν ήξερε τι να κάνει την μπάκα, την πετούσε έξω. Την πετούσε έξω. Ναι, αυτό δεν ξέρω τώρα. Είναι θέμα δικό του ή της ομάδας. Αυτό είναι κάτι που με τρελαίνει εμένα γενικά, ιδίως όταν ακούω αυτό το extra pass. Πώς τρελαίνομαι, μιλάμε. Δεν ξέρω αν εμένα μου έχει μείνει το παλιό μπάσκετ ακόμα. Αυτή η έξτρα πάσα που όλοι οι προπονητές, αχ, καλέ, ζητάνε κτλ. Ενώ είναι μόνος του άλλος και τη δίνει δίπλα, είναι μόνος του. Σουτάρει και πάει να σουτάρει και τη δίνει δίπλα, στον πιο μόνο του. Τέλος πάντων. Αυτοί ξέρουν καλύτερα. Το παιδί λέει του κόβεται η ανάσα μέχρι το τέλος του τελείω δεν μπορεί να κάνει. Θέλει και λίγο να το σέβεσαι στο Βασίλη. Πώς θα του κάνει ανανέωση αν ξέρει το παιδί θα παίζει 30 λεπτά. Αν ξέρει το παιδί ότι θα παίζει 30 λεπτά. Κάθε... Γουστάρουν και όλα τις παίξεις να παίζουν πολλή ώρα. Και εγώ έτσι νομίζω. Ήρωας, ήρωας ο Καμπερίδης, λέει ο Νίκος, έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Εντάξει. Όλα είναι σχετικά, παιδιά, νομίζω. Έτσι. Και στο μπάσκετ και στη ζωή και στα πάντα. Πρέπει να κάνει προπονητικά. Να βγάλει τον τζαμπουκά που είχε σαν παίχτης. Ναι. Ένα ερώτημα. Ναι, αλλά πάρε μισό λεπτό λίγο. Ναι. Συμφωνώ πάλι σε αυτό που είπες νωρίτερα, γιατί και εγώ έτσι τα άμαθα. Το παιχνίδι με τη Λάρισα κέρδισε το παιχνίδι βάσει των όσων είχαν γίνει μέσα στη βδομάδα και βάσει των όσων μετέφερε στους παίχτες που τους έβγαλε τον εγωισμό τους και παίξανε ένα καλό μπακ. Γιατί ήταν καλό ο Άρης με τη Λάρισα. Εγώ έλεγα ότι είπε στους παίχτες πριν από το... στην ομιλία του στα πολιτήρια πριν βγουν στο παρκέ ότι είναι το τελευταίο μου παιχνίδι και σα το λέω τώρα πριν γίνει το μάτς. Ανεξαρτήτως του αποτελέσματος. Ναι, τους κέρδισε τον εγωισμό. Τους τσίτωσε τον εγωισμό. Κουβέντα. Όχι, την επόμενη μέρα τέτα τέτ με τον αντιπρόεδρο και τον Λευτέρα Βανίτη και τον πείθει να μείνει. Και ο προπονητής ξαναπάει στην προπόνηση μετά το ρεπό που ζητήθηκε. Πάρει άλλο λέω, ναι, άλλο λέω. Τόσο. Την ώρα του ταξιδιού της επιστροφής από τη Λάρισα στη Θεσσαλονίκη ζήτησαν οι παίκτες ρεπό την επόμενη μέρα γιατί είχαν τα συνεχόμενα παιχνίδια. Τρία μέσα σε μία εβδομάδα ή και σε 12 μέρες, 4 παιχνίδια τέλος πάντων, και πήραν το ρεπό. Έγινε η συνάντηση και ο Καμπερίδης μένει και συνεχίζει. Άλλο λέω εγώ όμως. Εγώ λέω ότι ο Καμπερίδης βρήκε τον τρόπο να κερδίσει τους παίχτες. Άρα τον έχει τον τρόπο αυτό. Είτε έτσι είτε αλλιώς. Γιατί δεν μπορεί να το βγάλει αυτό στα υπόλοιπα παιχνίδια, π.χ. με τον Κολοσσό. Ναι, μεν έχει αγωνιστικές αδυναμίες, αλλά να του πάρει την υπεραξία, να αυτό που λέτε, να του τσιτώσει, να του βγάλει τον εγωισμό του. Αυτό. Λοιπόν. Η ώρα είναι 12 και 10. Θα συνεχίσουμε, παιδιά, ή να πάμε να κοιμηθούμε. Κάτσε ρε, Μάκη. Ακόμα δεν είπαμε για ΠΑΟΚ τίποτα. Αύριο έχουμε ματς. Τίποτα δεν έχουμε πει ακόμα. Μάλιστα. 11 η ώρα βγήκαμε. 11 παρά 10. Πάμε λίγο στον ΠΑΟΚ. Κλείτο. ΠΑΟΚ Ιωνικός. Μόνο για 25 δευτερόλεπτα για το Προμηθέας Περιστέρι. Ναι, πες. Είναι περίεργο το πόσο ο Πεντουλάκης δεν μπορεί να διαχειριστεί μέχρι τώρα ένα τόσο καλό ρόστερ σε υλικό. Έτσι, ένα αυτό. Να θυμίσω ότι το Περιστέρι με Μπουρούση 20 λεπτά και τον Τζόνς άλλα 20, δύο σέντερ δηλαδή που είναι από τους καλύτερους στα ελληνικά παρκέ, είχε 7 βολές. Έτσι, 7 βολές. Ναι. Δηλαδή έρχει σαν γκέμ και είχε 7 βολές. Δεν σούταρε βολή ο Μακλίν, δεν σούταρε βολή ο Γκρέι, δεν σούταρε βολή ο Χάμποτς, ο... πώς λένε, ο... Χάρο. 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 Λοιπόν, εδώ υπάρχει θέμα γενικά για την ομάδα. Δεν είναι aggressive. Είναι... Και μάλιστα έχασα από μια ομάδα 20 πόντους, η οποία είχε 4 ξένους ουσιαστικά, από τους οποίους ο ένας έπαιξε για πρώτη φορά. Και ο ένας πήρε μπρος από ένα σημείο και μετά. Είναι πολύ κακό το Περιστέρι με βάση τις δυνατότητες που έχει σαν ρόστερ. Και δεν ήταν πολύ καλός ο Προμηθέας. Και εγώ θα μείνω σε αυτή την πολύ ωραία δήλωση που έκανε ο γιατράς, που από εδώ κάποιες στιγμές και εγώ τον έχω ξεφωνήσει σε εισαγωγικά κάποιες φορές, ότι καλό ή κακό κάνουμε τώρα είναι τυχαίο.
Είναι πολύ μεγάλη δήλωση αυτή από προπονητή. Και πρέπει να είναι οδηγός για φιλάθλους. Να καταλαβαίνουν τι γίνεται. Ναι. Τώρα, στον ΠΑΟΚ, πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί θα μπορεί να βγάλει τη χρονιά με ένα χαμόγελο. Είναι το τελευταίο της σεζόν, της χρονιάς, ημερολογιακά εννοώ. Ναι. 22ο, αν θυμάμαι καλά, επίσημο μες το 2020. Θα είναι το, αν καταφέρει να το κερδίσει, θα είναι η τρίτη σερή νίκη του Λυκογιάννη σε εισάχημα παιχνίδια. Οπότε αυτοπεποίθηση δεν παίρνει μόνο η ομάδα, παίρνει και ο προπονητής στην πιο δύσκολη αποστολή της καριέρας του μέχρι τώρα. Βέβαια, όλα αυτά είναι ωραία θεωρητικά, αλλά στην πράξη θα πρέπει ο Πάγκο να κοπιάσει πολύ. Γιατί έχει απέναντί του μια πολύ βελτιωμένη ομάδα, ειδικά με τον Έλμο, με τον Μαυροκεφαλίδη. Στον ΠΑΟΚ έχουν ενημέρωση ότι θα παίξει και ο Τολιόπουλος. Έβαλε ποστάρισμα, Κλήτο. Συγγνώμη, έβαλε σχετικό ποστάρισμα. Ότι θα παίξει. Υπάρχει στα social media. Ότι I'm back, ότι γύρισα, ότι είμαι εδώ. Ευχαριστώ όσους με βοήθησαν να υπάρχουν. Το είχαμε πει και πριν αρκετές μέρες. Ότι... Άρα παίζει. Ναι, ναι, το είχαμε αναφέρει και πριν αρκετές μέρες για τον Τολιόπουλο, ότι από ό,τι φαίνεται θα παίξει. Τώρα το παιδί είναι λογικό μετά από τέτοια απουσία να μην είναι στο πικ φόρμας, να μην τα αντέχει τόσο πολύ την πίεση ενός δύσκολου παιχνιδιού, αλλά είναι μια προσθήκη επιπλέον, είναι πολύ καλός παίκτης, τι να συζητάμε. Γενικώς το ρόστερ έχει αναβαθμιστεί πολύ, ο προπονητής είναι πολύ έμπειρος, πολύ καλός, γνώστης της πραγματικότητας. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει rebound επιτέλους, είναι η τελευταία ομάδα σε rebound. Ναι. Ειδικά με τον Μαυροκεφαλίδη εκεί και το Χουγκάζ από πίσω. Εγώ το Χουγκάζ το θεωρώ έτοιμο παίκτη. Δεν το θεωρώ ταλέντο πλέον που να έρθει από το. Είναι ένας έτοιμος πολύ καλός παίκτης. Νεαρός μένα, αλλά πολύ καλός παίκτης. Θα πρέπει λοιπόν να κοπιάσει πολύ ο ΠΑΟΚ, να είναι πολύ καλύτερο σε διάκη από ό,τι ήταν στη Ρόδο, όπου είχε μια μαγική εικόνα στο πρώτο ημίχρονο. Μαγική ως προς τη θετική της εικόνα, έτσι. Και μια πολύ μαγική κακή εικόνα στο δεύτερο. Ας αφήσουμε τις βολές, θα είπαμε, μην τα ξαναλέμε. Και επιπλέον θα πρέπει να κλείσει τον γνώριμό του, τον Σμιθ, πέρα από τον Έλμπο, που το σκάουτ δεν μπορεί να είναι και τόσο καλό. Μόνο δύο παιχνίδια έχει παίξει. Δεν μπορεί να τον ξέρεις 100% βλέποντας αποσπασματικά κάποιες φάσεις. Το Σμιθ όμως που τον ξέρεις, τουλάχιστον το σκάουτ του ΠΑΟΚ πέρα από τον Λυκογιάννη, τον είχε, τον ξέρει βέβαια. Θα πρέπει να τον περιορίσει και ειδικά το Σμιθ το φετινό, ο οποίος δεν έχει καμιά σχέση με τον περσινό. Δεν είναι ο Τσατήλας ο Σμιθ που έπαιρνε την μπάλα και σούταρε επειδή σούταραν οι άλλοι. Το κάνει πλέον μέσα από συστήματα, μέσα από οργάνωση παιχνιδιού, μέσα από αυτά που λέει ο προπονητής και έχοντας δίπλα του και έναν πολύ καλό παίκτη όπως είναι ο Έλμπορ. Κάνει κάτι κουτουβάλικα πάλι Κλειτό, αλλά δεν τα κάνει. Αυτός είναι, ναι, αυτό είναι τώρα ο Σμιθ. Δεν θα αλλάξει, αλλά. Δεν τα κάνει τόσο χήμα πια. Πολύ διαφορετικό σε σχέση με πέρσι. Ή δεν κάνει τόσο πολλά, τέλος πάντων. Ναι, δεν τα κάνει τόσο σε τέτοιο βαθμό πλέον. Ναι. Καταρχήν θέλω να πω ότι είναι πολύ δύσκολο το μας για τον ΠΑΟΚ. Δεν έχει σημασία αυτό το 2-2 που έχει μέχρι τώρα. Θα πρέπει να παρουσιάσει ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση στο παιχνίδι του. Με ρυθμό, με rebound, με καλές επικοινωνίες, με συνεργασίες, με κοντινές αποστάσεις. Και να κλείσει βέβαια. Με βάση την άμυνα, γιατί άμυνα ήθελε ο Λυκογιάννης και στη Ρόδο, αλλά δεν έπαιξε. Έτσι. Αυτή τη φορά πρέπει να παίξει άμυνα όμως, απέναντι σε μια πολύ καλή επιθετικά ομάδα. Είναι ομάδα του Αγγέλου και αυτό ξέρουμε τι σημαίνει. Ναι. Λοιπόν, έχουμε αυτή τη στιγμή 250 σχόλια στην εκπομπή. Πρέπει να καταλάβουν οι φίλοι ότι δεν γίνεται δυστυχώς να τα διαβάζω όλα. Ζητώ συγγνώμη. Και λόγω της ροής της εκπομπής, έτσι, πρέπει να κοιτάω και τα σχόλια, να συζητάμε κιόλας, να έχω το μυαλό μου σε αυτά που λέμε. Πάρη, είσαι, λέει, πολύ πεσμένος. Λέει, πες μας, λέει, καμιά ιστορία, λέει, να γελάσεις λίγο. Μια χαρά είμαι. Παρακολούθησαμε πρόσφυγη και αυτά που είπε ο Μάκης. Νομίζω ότι στο τεχνικό επιτελείο του Ηρακλή υπάρχει και νέος βοηθός, έτσι δεν είναι. Ο Μικονιάτης αποχαιρέτησε διαδοχός του, είναι ο Μπούτσκος, okay, που ήταν η βασική επιλογή του Καλύβα, ενός προπονητή ο οποίος ήταν και τα προηγούμενα χρόνια στην... Ναι, μεγάλη, ναι, κατηγορία. Φαντάζομαι πως okay, ο Ηρακλής πλαισίωσε γρήγορα το team του από τη στιγμή που βρήκε τον βασικό του προπονητή, τον καινούριο. Ναι. Τον Καλύβα. Όσον αφορά αυτό που έλεγε ο Κλήτος, όντως θεωρώ ότι είναι δύσκολο παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ το αυριανό. Έχω την αίσθηση πάντως ότι αν ο ΠΑΟΚ
δώσει συνέχεια στα δύο πρώτα δεκάλεπτα της Ρόδου, νομίζω ότι θα δικαιολογήσει αυτό το προβάδισμα που έχει, είτε λόγω της έδρας, είτε λόγω ότι ξέρει τα καλάθια του, είτε ότι ξέρει το γήπεδό του, για να είναι και απέναντι στον Ιωνικό, έτσι. Εγώ την ΕΣΠΑ θα πάμε σε ψηλό σκορ αύριο στο Πάοκ Sports Arena. Θα τα πούμε και τα στοιχηματικά μας. Ο Μάκης, να πούμε ότι ζήτησε λίγο να τον βγάλω, αλλά θα ξανάρθει. Δεν έφυγε χωρίς να πει καληνύχτα, μην αγχώνεστε. Λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος, λέει ρε παιδιά, λέει σοβαρά τώρα. Λέει ομάδα, λέει με σουτέρ, λέει και σουτάρει τρίποντα. Λέει ο Σταμάτης, λέει και ο Ντεκόζη. Φτάνει, λέει, με τον Καμπερίδη. Ο γιατράς, λέει, στο πρώτο δεκάλεπτο σήμερα κλώτησε, λέει, μια καρέκλα. Ο δικός μας, λέει, το σφάζουν και αντί να πάρει τεχνική στη φάση με τον Τζάλμερς, είναι λες και μιλάει, λέει, με τον Πρέσβη. Παιδιά, είναι και το ταπεραμέντο του καθενός. Ο Σάββας δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Τι να κάνουμε. Λοιπόν. Γιατί μόνο στα μάτια τα πήρε τα σουτ. Δηλαδή δεν πήρε στο Κουζέρο, δεν πήρε ο Λίτλ. Ο Τσάλμερς δεν πήρε. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ γιατί ο Σταμάτης πρέπει με το ζόρι να είναι κακό σουτέρ, ας πούμε, εντάξει. Δεν είναι και ο Στίβ Νας, έτσι. Αλλά ξέρω εγώ, ο playmaker συνήθως και λόγω της φύσης του παιχνιδιού μένει ελεύθερος σε αρκετές φάσεις. Οπότε πρέπει να σουτάρει. Εντάξει, δεν τα βάλανε. Ούτε στα 34 σουτ θα πάει και τα 5. Τι να κάνουμε τώρα. Ναι. Στη ζώνη. Η φίλη μας η Μαρία λέει με βάση την προπόνηση, λέει ο μικρός, λέει ο Σιδηροηλίας, κατά γενική ομολογία θα έπρεπε να παίζει, αλλά η ανταμοιβή του είναι άλλη. Oh. Εντάξει. Συγγνώμη, αυτά λέγανε Κώστα στο παρελθόν στον Άρη και για την εικόνα την οποία είχε ο Ματαλόν και το πώς περνούσε οι γυροπέδες στην άμυνα απέναντι στον Μπρούερ. Και τελικά ο Ματαλόν ήταν ο Μάριος, ο Αρωές δηλαδή, ήταν είτε εντός αποστολής είτε εκτός αποστολής. Και όντως ήταν ο καλύτερος στην προπόνηση. Σωστά. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Αντώνης λέει, λέγαμε χτες με τον αδερφό μου, λέει, πόσο δημοσιογράφος επιπέδου, λέει, είναι ο Κλήτος, λέει, και θα θέλαμε να είναι Ηρακλής. Κλήτο. Κατά βάθος είμαι και λίγο Ηρακλής, ναι. Να το λέει ο Στράτος πιο πάνω, λέει, Ηρακλής, λένε, κατά βάθος. Ο Μιχάλης λέει, όντως, λέει, φίλε, λέει, είναι πολύ σοβαρός, λέει, και δεν φοράει μαύρα γυαλιά. Ασπρόμαυρα εννοεί, Κλήτο. Όχι, άσπρα, είναι η μοιοπίας και στραβισμού και ό,τι θες. Ωραία, λέει ο Καλύβας, λέει, θα κάτσει στον ΠΑΟΚ, λέει, σε ένα καλός κακός, λέει, χαμένο μάτς, λέει, να δεις, λέει, ότι θα πέσει και κράξιμο από μερικούς. Παιδιά, αυτό είναι μέσα στη ζωή του προπονητή. Έτσι. Εντάξει, τώρα, άμα δεν παίξουν και χάσουν όπως χάσαμε πέρσι 50 πόντους, θα πέσει και κράξιμο, δεν θα πέσει. Λοιπόν, ο Μάκης θέλει να ξαναμπεί, μη χάσει, εδώ. Και έχω επίσης δύσκολα, είμαστε, ελπίζω να μην έχουμε τα περσινά, λέει ο Γιώργος. Κλήτο, πες μας λίγο για Μπούτσκο, που ξέρεις εσύ καλύτερα. Πολύ καλός στην προετοιμασία. Δηλαδή, σε αυτό το κομμάτι που είχε αναλάβει τότε στον ΠΑΟΚ με τον Σούλη Μαρκόπουλο, είναι μπασκετικός, πολύ καλός στην προετοιμασία. Είναι παιδί που το έχει φιλοσοφήσει, δεν είναι ό,τι να είναι. Έτσι, το αγαπάει, προσπαθεί, δεν έχει βγει ποτέ μπροστά. Το ξέρουμε, δεν έχει γίνει ποτέ πρώτος προπονητής. Ίσως αυτό ταιριάζει περισσότερο. Άλλωστε, το παιδί έχει και δουλειά. Δεν είναι άλλη δουλειά το πρωί, έτσι. Αλλά για αυτό το κομμάτι που είναι εντεταλμένο σε μια ομάδα, το κάνει καλά. Είναι και έμπειρος πλέον, έτσι. Είναι πολλά χρόνια που είναι σε πάγκους. Σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή, της προετοιμασίας του παιχνιδιού. Ναι, θα έχει καλή βοήθεια ο Καλύβας. Το ξέρει καλά. Άλλωστε, δεν θα έπαιρνε κάποιον που δεν ξέρει. Ναι. Ήταν στον Άρη με τον Ζουρό. Ήταν στον Άρη. Και με τον Ματσόν και με τον Χέρμπερτ. Με τον Ματσόν πρέπει να ήταν σίγουρα. Ναι, και με τον Ζούρο ήταν. Και με τον Ζούρο. Ενδεχομένως. Με τον Ζούρο ήταν σίγουρα ο Νικολαίδης. Έτσι και ο Κατζούρης. Δεν θυμάμαι να ήταν και ο Μπούτσκος. Και μετά ήταν με τον Σούλη. Και με τον Σούλη ήταν παντού. 100% ήταν τώρα. Στην τελευταία παρουσία του Μαρκόπουλου, 100%. Ήταν και στον ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια από τον Σούλης και στον Άρη πέρσι με τον Σούλης στο ξεκίνημα. Έτσι, λοιπόν. Και πιστεύεις πως ο Καλύβας είχε δύο επιλογές για τη θέση του διαδόχτου Μικονιάτη. Το Μπούτσκο και το Βαρβούνι. Το Βαρβούνι που τον ήξερα από πέρσι και το Μπούτσκο με τον οποίο έχω την αίσθηση ότι είχαν συνεργαστεί στον ΠΑΟΚ. Πιθανό. Μαζί ήταν. Το 14-15 μαζί ήταν.
Μάκη, τι πρόοδος υπάρχει, λέει, με το γάμα σίγμα, λέει, τι γίνεται. Μάκη. Πάντα είναι. Έλα. Κλειστά τα πάντα είναι, λέω. Δεν μπορεί να υπάρχει κάτι. Είναι καθαρά θέμα ότι περάσει, θα περάσει μέσα τη Βουλή. Όταν ανοίξει ξανά η Βουλή και τρέξουν κάποια θέματα, όχι όταν ανοίξει η Βουλή, γιατί τρέχουν κάποιες διαδικασίες, τρέχουν και υπάρχει... Μάκη, η Βουλή ανοιχτή είναι. Η Βουλή ανοιχτή είναι, ρε Μάκη. Ναι. Όταν ανοίξει η Βουλή, εννοώ σε καλούς ρυθμούς, πώς το πω τώρα, τρέχουν κάποιες τροπολογίες που ήταν να τρέξουν. Ναι. Όταν λοιπόν τελειώσουν οι γιορτές και μπουν τα πράγματα σε μια σειρά, ναι, που καταλαγιάσουν κάποια ζητήματα, πιστεύω από εκεί πλέον θα υπάρχουν κάποιες ανακοινώσεις, κάποιες εξελίξεις μάλλον. Γιατί την άλλη φορά μας είπες ότι κάτι καλό πάει να γίνει αυτό, γι' αυτό ρωτάει ο φίλος. Εννοείται ότι έχει αυτά τα οποία εισπράττουν μέχρι στιγμή στο γάμα σίγμα είναι θετικά, απομένουν να γίνουν στην πράξη. Μάλιστα. Φέρτες Γιάνγκο, λέει, στη θέση του Καμπερίδη, λέει, για να πάρει μπρος, λέει, ο Σούλερ. Ο Σούλερ δεν είχε... 5 και 10 και 20 και μισή τη ώρα. Ναι. Εντάξει. Συμβαίνουν αυτά, ρε Μάκη. Τι να κάνουμε. Είναι η μοίρα των προπονητών, αφού τα ξέρεις. Εγώ δεν είπα κάτι για το... Φίλος... Και ένα τεσού που αφορά τον Ηρακλή, το 14-15 που ήταν μαζί ο Καλύβας με τον Μπούτσκο, ο ΠΑΟΚ είχε την καλύτερη αμυντική χημεία στο επαγγελματικό πρωτάθλημα από το 2000 και μετά. Είχε την καλύτερη συνολικά στο πρωτάθλημα. Βέβαια, έπαιξαν ρόλο και επιλογές, έτσι. Ήταν μία και μία για άμυνα. Αλλά μέσα από αυτή την προετοιμασία που κάναν σε όλα τα παιχνίδια στην Ελληνική Λίγκα, είχε ο ΠΑΟΚ την καλύτερη του άμυνα των τελευταίων 20 χρόνων. Ήταν τότε που ο Σούλης είχε προπονητής χρονιάς. Νομίζω. Τέλος πάντων. Το 14-15, τρίτος είχε ο ΠΑΟΚ. Ναι, μπορεί. Νομίζω ο Ηρακλής έχει τη χειρότερη επιθετική παρουσία αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή. Ορίστε. Τι ορίστε. Χειρότερη, ρε Μάκη, τι λες. Επιθετική. Επειδή βάλαμε 60 με το Λαβριό. Πάρε, δες τα στατιστικά να δεις άμα έχει ή δεν έχει. Μάκη, you be. Ναι. Τέλος πάντων, για να κλείσουμε το κεφάλαιο του Καλύβα, είναι ένας προπονητής που έχει στα υπέρ του ότι είναι φιλόδοξος γιατί αναλαμβάνει πρώτη φορά μια ομάδα. Nice. Ότι έχει εμπειρία, ήταν σε καλές ομάδες και Ελλάδα για εξωτερικό. Δεν είναι, έχει βρεθεί σε ρόστερ ευρωπαϊκών ομάδων. Έτσι, δεν το ξεχνάμε και αυτό. Όχι ως πρώτος προπονητής, ως σκάουτερ, ως δεύτερος. Τι? Στην Κουμπάν ήταν με τον Γκατσικάρη. Και κάπου αλλού, νομίζω και στην Ισπανία κάπου. Ή όχι. Τον Ολυμπιακό ήταν. Τη Μούρθια με τον Γκατσικάρη. Καλά, αυτό θυμάμαι. Μούρθια με τον Γκατσικάρη. Αυτές τις δύο, Μούρθια και Κουμπάν. Ναι. Στον Ολυμπιακό Ευρωλίγκα, στην Εθνική, σε πολλά τουρνουά μεγάλα. Έχει παραστάσεις από κλαπ τα οποία λειτουργούν σε πολύ κλαπ. Καλό επίπεδο. Ναι, έχει. Εντάξει, παιδιά, είπαμε, όλα είναι... Είναι ένας προπονητής, ο οποίος, εγώ πιστεύω θα το βλέπουμε μέρα νύχτα στο γήπεδο, γιατί θέλει να πετύχει αυτό το πράγμα που κάνει. Είναι ένα προσωπικό του στοίχημα, έτσι. Ναι, ο Ηρακλής μπορεί να κερδίσει μέσα από αυτό το προσωπικό του στοίχημα. Από την άλλη, ο Ηρακλής του έδωσε τα ηχέγγυα με 1,5 χρόνο συμβόλαιο που λέει: δεν σε παίρνω τώρα για 2-3 μήνες να τελειώσει χρονιά. Σε παίρνω να ξεκινήσεις από τώρα για να μου βάλεις βάση για την επόμενη χρονιά. Παίρνει μια ομάδα η οποία όμως είναι 100% ομάδα του Γιάνγκου που γίνανε οι επιλογές. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο μπορεί να βγάλει κάποια πράγματα. Να δει πρώτα αυτό που είπαμε πριν. Ναι, αυτό σου λέω. Ναι. Συμφωνώ. Δεν λέμε κανένα. Εγώ σου λέω πια τα υπέρ και τα κατά του γενικά. Στα κατά είναι αυτό ότι παίρνει μια ομάδα μεσούς της περίοδου η οποία δεν είναι δικιά του και θα κληθεί να τη διαχειριστεί. Αν ο Μουρ βάλει αύριο 23-4, λέμε. Ναι. Τι γίνεται. Πώς να τον διώξεις. Μα σου είπα ότι θα τους εξετάσει και τους δύο τους παίχτες. Γιατί αυτή τη στιγμή στο μικροσκόπιο είναι ο Ντάνιελς και ο Μουρ. Για το Μουρ, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα παίχτη που τον θέλει ο Γαλίβας. Με κάποιες προϋποθέσεις, αλλά πρέπει να δείξει και αυτός κάποια πράγματα, έτσι, που δεν τα έχει δείξει. Δηλαδή, με εξαίρεση από τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, δεν έχει δείξει κάτι περισσότερο ο Μουρ. Ο Ντάνιελς, αυτό που δείχνει μέσα στο γήπεδο, δεν είναι αυτό το οποίο χρειάζεται. Αδικείται ο ίδιος, αδικείται τον εαυτό του, δεν ξέρω. Του το έχω πει κιόλας. Μάκη είχε πει για μια βόμβα στο ποδόσφαιρο. Παιδιά, άμα να μιλάμε για το ποδόσφαιρο, να το διώξω το Μάκη. Δεν έχει καμία βόμβα, τίποτα. Εδώ μιλάμε για μπάσκετ, Μάκη. Ναι, καλά, ούτως ή άλλως δεν έχει τίποτα για το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο, λέει Μάκη, ακούγονται πολλές χορηγίες μεγάλες. Υπάρχει περίπτωση να γίνει αναδιάρθρωση κατηγοριών λόγω κορονοϊού και να ανεβούμε στη Β.
Τώρα να... μου δίνεις τώρα, δηλαδή, στημένη ερώτηση μου κάνεις τώρα. Πες μου μια ομάδα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ, πόλο κτλ. Που βγαίνει επίσημα και προειδεάζει για μια χορηγία. Α, εμείς θα πάμε να πάρουμε χορηγία από την τάδε εταιρεία την άλλη. Αυτό ήταν λίγο γραφικό, αλλά εντάξει. Και στις δύο περιπτώσεις που έχουν βγάλει προς τα έξω, είναι περιπτώσεις οι οποίες ούτε θα γίνει κάτι, το πιστεύω 100%. Ναι. Αλλά δεν βγαίνει σε μια. Άμα πας να κλείσει τέτοιες μεγάλες συμφωνίες, να το διατυμπανίσει ότι πάμε να μιλήσουμε. Okay, τι να σου πω. Αυτά τα κάνουν κάποιοι από εκεί μέσα για να έχουν. Άρα δεν υπάρχουν χορηγίες μέχρι στιγμής. Χορηγίες τώρα. Τέλος πάντων, θέλω να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά. Είναι ολόκληρη ιστορία το κομμάτι. Όχι, αυτή για την αναδιάρθρωση. Πες μας σε πολύ αδρές γραμμές για να καταλάβει ο κόσμος. Για την αναδιάρθρωση. Κοίταξε, από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η Super League 2, ένα σενάριο λέει ναι. ότι να μην ξεκινήσει ποτέ η Football League, ούτε και η Γάμα Εθνική. Ναι. Και να πάει να γίνει μια συγχώνευση των κατηγοριών, δηλαδή του χρόνου Super League, Football, Super League 2 Football League, να γίνει μια κατηγορία και η Γάμα Εθνική να είναι πλέον η τρίτη κατηγορία. Έτσι κερδίζουν όλοι μια κατηγορία. Άρα να ανεβούμε Β' Εθνική χωρίς να γίνει τρίτη, χρόνια. Τρίτη. Τρίτη είμαστε φέτος, δεν είμαστε. Τέταρτη είσαι φέτος. Μπράβο Μάκη, yeah. Καλά τα καταφέρατε. Τέταρτη είμαστε φέτος. Το καταφέρατε είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο πρώτον. Και δεύτερον, εντάξει, τώρα θα αυτή τη συζήτηση. Είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο, ναι. Ναι, αλλιώς υπάρχει, λες, ένα σενάριο ότι όντως αυτό που ρωτάει ο φίλος μπορεί να γίνει, δηλαδή. Πολύ δύσκολα, δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει. Δεν βγαίνουν ημερομηνίες στην τρίτη εθνική, στη γάμα εθνική δηλαδή, στην τέταρτη κατηγορία για να μιλάμε απλά, δεν βγαίνουν ημερομηνίες για τα παιχνίδια. Και εδώ τώρα πάνε να ψάξουν ένα άλλο φορμάτ, μήπως παίξουν ένα γύρο. Δεν ξέρω, οποιοδήποτε φορμάτ θα μπορέσει να τους βολέψει. Να παίξουν εντός εκτός και μετά να πάνε να παίξουν και μπαράς, δεν βγαίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, Μάκη, δύνατο στον Ντάνιελ, γιατί μας κλείσανε. Ναι, ρε Μάκη, όντως. Ποιο ποδόσφαιρο τώρα. Εσείς θα αρχίσετε με τα ποδόσφαιρα, τι να πω εγώ. Λοιπόν, για να κλείσουμε, η ώρα πήγε το 10.30, άρχισαν ήδη και τα NBA τα μάτς. Από μία πρόβλεψη ο καθένας πολύ σύντομα για τα αυριανά παιχνίδια. Κλήτος Καρκανιάς, Παναθηναϊκός Ηρακλής, μείον 17.30. Πρόβλεψη. Τι να προβλέψει. Από τον Παναθηναϊκό εξαρτάται. Αποκλειστικά, τι διάθεση θα έχει. Ναι. Ναι. Ναι, να προβλέψεις το με 17 πόντους να χάσει ο Έρτης. Αυτό. Να τέξει. Διπλό δηλαδή. Ναι. Πάρει. Στους συνολικούς πόντους το over. 150. Πάνω. Oh. 90-60 δηλαδή. Είμαστε ακριβώς 150, χάσαμε. Μάκη. Oh. Πρόσεις θα πεις, Μάκη. Το παιχνίδι θα... Στο over θα πάει το μάτς. Και εσύ αυτό λες, ε. Αφού θα πάνε ελεύθερα τώρα. Τώρα όλοι του Ηρακλή θα πάνε να αρχίσουν να βαράνε, να σουτάρουν, να δείξουν, να κάνουν. Θα πας επιθετικά να παίξει. Πιο πολύ το εκεί ήταν το μυαλό τους. Παίζουν με τον Παναθηναϊκό, θέλουν να δείξουν ότι είναι σε καλή παίκτη κτλ. Θα πάρουν προσπάθειες πολύ. Πολύ τρίποντο θα πέσει από τον Ηρακλή. Ναι, άμα ανοίξει όμως το μάτς θα πάει 107-78. Κλειτό. Και λίγα λες. 130-81 χάσαμε πέρσι. Mm. Φέρνει να άμα ανοίξει, πάει πα με μυαλό και λίγο μυαλό. 107-52. Συμφωνώ μαζί σου. Μπορεί να αφήσει το μάστο έτσι. Οι πληροφορίες μου από το Πανόραμα μου λένε ότι ο Μάκης θέλει να κλείσει γιατί έχει αναβήσει στην τηλεόραση και θέλει να τη δει μαζί με τη Βανδύ, Μάκη. Είναι αλήθεια. Το όλο ο κόσμο το ξέρει εμένα. Ρωτά. Just two of us. Λοιπόν. Κοίταξε, αδειμονούμε για το Survivor που ξεκινάει αύριο, έτσι. Α, θα πάρει μέρος και η Άννα Μαρία, την ψηφίζουμε. Εννοείται. Μην χάσεις. Λοιπόν, φίλη μας είναι. Μια φίλη έχουμε και θα στηρίξουμε. Εννοείται, θα στηρίξουμε. Και θα φοράει και του Ηρακλή ρούχα από ό,τι έχω μάθει. Ήδη μπορεί να έχει φορέσει. Εσύ. Λοιπόν, πάω και ο Ιωνικός, κλήτος Καρκανιάς. Μείον 4,5. Από τι δίνει σε τέτοιο σε πόντους. 156. Όντως το βλέπω. Λες, 85-79. Κάτι τέτοιο λέω, βλέπω κι εγώ. Πάρει. Πάω πρώτο δεκάλεπτο. Ρε, πάρει κι εσύ. Intellectual. Μάκη. Εγώ παίρνω τους πόντους του Ιωνικού. Όσο εσύ παίρνεις τον Ντάνιελς. Ό,τι δίνει ο Ντάνιελς. Τον Ντάνιελς. Εσύ παίρνεις διπλό Ιωνικό 4,5. Όχι, όχι. Ό,τι δίνει over Ιωνικό τους πόντους του, πόσο δίνει, 75, 80, τι δίνει, 60, Μαλό, τι δίνει. Μάκης, προχωρημένο.
Μπράβο. Ωρε Μάκη, πώς το πες αυτό, ρε. Περίμενε. Περίμενε, όπως λέμε στα σκυλιά. Συνολική πόντι Ιωνικού. Ναι, αυτό. 75. 70. Δεν μου τους βγάζει τώρα το κινητό. 76,5. Καλό. Αυτό. Να βάλει πάνω από 76, λες Μάκη. Θα βάλει. 1,90. Μπράβο το Μάκη. Θα σε προτιμήσω. Λοιπόν, Λάρισα Μεσολόγγι, Κλήτος Καρκανιάς. Εδώ τώρα πες μου τι θα γίνει. Μείον 5,5. Μείον 5,5. Λοιπόν. Άμα το χάσει και αυτό η Λάρισα τώρα... Να το χάσει λίγος. Δεν το κάνει Κλήτο, αλλά η πόντι είναι η διαφορά. 153,5 το handicap, το over-under. Over-άρα. Λες πάνω από 153,5. 10 τρίποτα ο Ράς, 10 τρίποτα ο Web, 10 τρίποτα... Α, τελειώνει και ο τέτοιος και ο... και ο Μπράουν. Τσάου, γεια στον Μπράουν. Και ο Ντιγουίντι, πόσο λένε, ο ψηλός. Αυτός, πρώτος αυτός. Αυτό το λέγαμε εμείς από τον Αύγουστο. Και θα πάρουν καλό παίκτη έμαθα. Έχουν κλείσει, έχω ακούσει ότι έχουν κλείσει δύο παίκτες, ένα ψηλό και ένα κοντό. Έχουν κλείσει, ναι. Δεν πειράζει. Αλλά με τον Ηρακλή ασχολούνται, δεν πειράζει, εντάξει. Πώς πάλι σε πείραξε, μόνο. Ο Ερμής Αγιάς ασχολείται με τον Ηρακλή. Δεν πειράζει, να κάνουμε. Με τις μεγάλες ομάδες ασχολείστε, παιδιά. Αυτό το δίνω από τώρα το παιχνίδι, Κώστα. 12 πόντους νίκη ο Ηρακλής τουλάχιστον. Καλά. Λοιπόν, πάρεις Ελεπίδης, Λάρισα Μεσολόγγι. Μείον 5,5. Λάρισα, λες, δηλαδή. Μάκης Ιωαννίδης. Ο over τους πόντους της Λάρισας. Άντε πάλι, το Μάκη τον Άρισε τώρα. Τι έκανα, θα βάλει. Εγώ το πες μια φορά τώρα, αυτό θα μας λες. Μα αφού θα βάλει, ρε παιδί μου, θα κερδίσει. Τι να σου πω. 79. 85 θα βάλει. Καλό. Λοιπόν, ο Μάκης έχει 2-2 μέχρι στιγμής. Είναι σε φόρμα. Και... Λαύριο ΑΕΚ. Λαύριο ΑΕΚ. Εδώ. Δόξα τω Θεώ. Άσος, μέχρι 9 δεν είναι. 10. 10 πήγε. Ναι, 10 πήγε. Άσος. Πώς? Να χάσει μέχρι 10 το Λαύριο. Να αντέξει, λες, δηλαδή. Είναι, εγώ αν είχε ανοιχτό πρακτορείο θα πήγαινα να βάλω άσο. Έλα σε μένα να βάλεις Κλήτο. Ανοιχτός είσαι. Πάρη, δεν παίρνουμε ένα πρακτορείο να καθόμαστε όλη τη μέρα εκεί. Θα κάνουμε και από εκεί εκπομπή. Θα έρχεται ο Μάκης, θα παίζει, θα σβήνει, θα κάνει λάθη όλα τα δελτία. Θα κερδίζει κατά λάθος. Θα λέει έβαλα το 3-28 και είναι το 3-18 και βγήκε άσος ευτυχώς. Θα έρχεται ο Κλήτος, θα παίζει εκείνο. Κλείτο τα οχτάρια παίζουμε. Τα οχτάρια. 8-28, 38-68. Βγήκαν ποτέ. Πλάκα κάνεις. Εννοείται. Καλά. Τετραδούλα. Τετραδούλα εύκολη. Μάκη, εσύ τα εφτάρια παίζεις νομίζω. Ο Μάκης... Γενικά δεν παίζω. Κλείτο, κατάλαβες ποιος είναι δίπλα. Μόνο με... Μόνο με τα νεύρα μας παίζεις. Λοιπόν, λέγε πάρει. Συν 10,5. Άσο κι εγώ. Και εσύ, Μάκη, λες άσο. Εντάξει, δεν θα χάσει. Πού παίζουμε, στο Λαύρο δεν παίζουμε. Παιδιά, στο Λαύρο παίζουμε, αλλά η ΑΕΚ είναι καλή ομάδα. Εντάξει, γιατί... Θα κερδίσει με 9. Καταρχήν, να σου δώσω και ένα πονηρό και να δεις μπορεί να βγει. Ναι. Άσο μήχρονο 2 τελικό. Όπα. Πόσα φορά στο φέρει η ΑΕΚ φέτος. Έχανε στο μήχρονο και κέρδισε. Σωστό. Δες με Ιωνικό. Με εμάς, σίγουρα. Με εμάς το είχε γυρίσει. 6 στο πόντους κέρδιζε. Στο πρώτο δεκάλεπτο έχανε, ναι, σωστά. Και άλλα παιχνίδια. Μάλιστα. Στο μήχρονο 2 τελικό. Λοιπόν, 12:37. Άντε, γεια, καληνύχτα. Ευχαριστούμε όλους εσάς που ήσασταν μαζί μας. Αύριο, Μάκη, θα βγεις αύριο. Αύριο έχω σούπερ καλεσμένους. Θα σε βγάλω. Να σχολιάσουμε το μεγάλο διπλό στο ΆΚΑ. 5 ώρα δεν το μάτς. Ναι. Τι ώρα θα βγεις. Έχουμε δύο καλεσμένους φοβερούς αύριο. Τι ώρα θα βγεις. 9. Εντάξει, οκ. Okay. 9. Λοιπόν, θα δούμε. Ευτυχώς δεν ασχοληθήκαμε με τους Bucks. Ευτυχώς. Ευτυχώς δεν ασχοληθήκαμε με αυτό το έκτρωμα κλειτό, το έκτρωμα. Έχασε βολή και έχασαν το μάτς ο Κυριάννης. Στο δεύτερο και έχει τρίτο τώρα. Αυτό έγινε, το πρώτο μάτς έγινε αυτό. Τώρα το είδα, Μπράβο.
Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Μάκη Ιωαννίδη. Γεια σου, Μάκη. Γεια σας, γεια σας. Μάκη, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, και σας λέει. Ντάνιελς. Αλλού, Παπα Ευαγγέλιο, αλλού. Εσάς. Λοιπόν, δεν είπαμε για NBA τίποτα, όντως. Θα πούμε αύριο. Αυτό το μάτσο, όντως, τον Μπάξκι που κάτσε και εγώ να το δω, πραγματικά πονέσαν τα ματάκια μου, όντως. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό το NBA. Και κάποιος ξερόλας, εγώ δηλαδή, το έβαλε under, νομίζω. Και πόσο βγήκε πάρει, 130-100. 138. Βγήκε 100, ναι, βγήκε πολύ άντε. 237. Και το handicap ήταν 230. Φαντάσου. Για πάνω απ' όλα. Εν τω μεταξύ, οι Bucks είχαν 100 στάρα στο τρίτο δεκάλεπτο, 12 λεπτό. Υγεία πάνω απ' όλα. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένα παιχνίδι του NBA. Να το πούμε για τους φίλους που μας παρακολουθούν τέτοια ώρα, έτσι κι αλλιώς. Δημήτρης Βίες Δημήτρης, να ξέρεις. Ορίστε. Σήμερα είδα Δημήτρης Βίες Δημήτρης ξανά. Ούνιξ ΤΣΣΚΑ. Έχει ή είχε. Είχε. Ανατροπή στην ανατροπή και το πήρε ο Ιτούδης. Ω, σφαγή του πρίτου. Δύσκολα, το πάλεψε ο πρίτης. Το πάλεψε, ναι. 37 πόντους ο Κανάν. Αυτός ο Κανάν. 36 πόντους. Βέβαια, μόνο πόντους και τρίποντα, Κλήτο. Και μετά, εφές. Η Άννα Βύση. Η Άννα Βύση όμως θα τραγουδήσει ντουέτο με τη Βανδύ. Αυτό τώρα είναι το ερώτημα. Ωραία. Μόλις κλείσουμε θα το δούμε και αυτό. Γι' αυτό τη φέρανε εκεί. Λοιπόν, Memphis Grizzlies, Atlanta Hawks 25-31. Η Ατλάντα, η οποία λέγεται ότι είναι η έκπληξη του φετινού NBA, θα είναι, παιδιά. Σας το δίνω από τώρα. Και επίσης, Πάρης, ενημερώνω ότι πάλι πληρώθηκε ένα στοίχημα ποδοσφαιρικό, εντελώς άσχετο. Πάλι βγήκε. Κώστα, πάλι. Πάλι βγήκε, ναι. Πάλι βγήκε και για του λόγου το αληθές. Εντάξει, δεν ήταν πολύ άσχετο. Λογικό ήταν. Πού είναι το ρε, παιδιά. Μην το πεις. Arsenal. Με την Τζέσλι. 3-1. Arsenal. Watford, που έπαιζε στην έδρα της, νομίζω. Και άλλαξε προπονητή ο έξυπνος. Έφυγε ο Ίβιτς. Watford και Everton. Νομίζω Κλήτο κέρδισε. Εγώ το άφησα στο 0-0. Το 0-1 μου το έδινε κασάω, το έχανα 2 ευρώ και το πήρα. Ήταν στο 90, στο 93. 0-1. Κέρδισε. Πότε το έβαλε. Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Μισό λεπτό. Εδώ είμαστε. Live score. Το έβαλε... Southampton, δεν ήταν έβαλε. Λες να το έβαλε στο τέλος. Σου λέω μέχρι το 60 τόσο 0-0. Sheffield United, Everton 0-1 και μπήκε στο 80. Στο 80. Και πληρωθήκαμε από αυτό, πάρει. Σε καλή μεριά. Δεν γίνεται. Έβαλα μόνο 5 ευρώ. Λοιπόν, αύριο πάλι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Χρόνια πολλά. Γεια σας. Αύριο λίγο μετά τις 9 για τα μάτς τα αυριανά, από τα οποία επίσης είναι με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας.